ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Για όσους δεν με ξέρουν και από την περιοχή του κυρίου Λαζαρίδη, είμαι κυρία Χριστοκούλη, σχολική σύμβουλος της 40ης Περιφέρειας. Ο κύριος Λαζαρίδης είναι της 41ης. Μοιραζόμαστε σχολεία της Νέας Μύρνης. Εγώ έχω και κάποια από την Καλλιθέα που σήμερα είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Λαζαρίδης έχει από τον Άγιο Δημήτριο και αυτά είναι μαζί μας. Καλωσορίζουμε και τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και επίσης όσους έχουν έρθει από τον Δήμο, από άλλους φορείς, θα έχουμε τις και σύντομους χαιρετισμούς. Κρίναμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ενημερωθούμε λίγο, γιατί είναι πολλά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα τα πούμε και μετά, τι συμβαίνει σε επίπεδο σχολείων. Και επειδή είχαμε την τύχη, το καινούριο πρόγραμμα που τρέχει τώρα, το Erasmus Plus, που ξεκίνησε πέρυσι, να υλοποιείται σε ένα σχολείο της περιοχής, θα πούμε περισσότερα μετά. Επίσης, έχουμε και άλλα σχολεία στην περιοχή που έχουν την τεχνογνωσία, γιατί κάναν τα παλιά κομμένιους για πάρα πολλά χρόνια και λειτουργούν και το e-twinning, που είναι το άλλο πρόγραμμα. Και επίσης, ο κύριος Λαζαρίδης, θα σας πει και αυτός, είναι σε ένα πρόγραμμα το οποίο άρχισε να τρέχει από πέρυσι, Γιάννη. Όχι, από το 11. Από το 11, το Teachers for Europe, και αυτό αφορά την σχολική εκπαίδευση. Σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή πρώτη ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά. Πριν να πούμε, δεν ξέρω, Γιάννη, θέλεις να πεις ένα χαιρετισμό για να καλέσουμε μετά τον κύριο Λουτζουλάκη. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητή Δημοτική Συμβουλή, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, όπως είπε και η συνάδελφη Εύη Χριστοπούλου, την οποία ευχαριστώ γιατί είχε την ιδέα της συνεργασίας για τη σημερινή συνάντηση, όπως και ο κύριος Σιούτας που είχε την ιδέα της διοργάνωσης, τον ευχαριστώ. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τρία ευρωπαϊκά προγράμματα, το Erasmus Plus, το e-twinning και το Teachers for Europe. Εγώ έχω 14 σχολεία στην περιφέρειά μου, από τα οποία 9 είναι στον Άγιο Δημήτριο και 5 είναι η Νέα Σμύρνη, συμπεριλαμβανομένου και του Ιδιωτικού Σχολείου Ξενόπουλου. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να ενημερωθούμε και να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί μας και με τη σειρά τους συμμαθητές μας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να σταματήσουμε να είμαστε οι φτωχοί συγγενείς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσουλάκης, να μας πει δύο λόγια που μας έκανε και τη τιμή, μας παραχώρησε και αυτόν τον ωραίο χώρο. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, καλύτερα και από μένα να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα, και να ευχηθώ τα αποτελέσματά της να εφαρμοστούν για το καλό των παιδιών μας και ιδιαίτερα των παιδιών της Νέας Μύρνης. Θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Νέας Μύρνης παρακολουθεί και στηρίζει όλες τις δράσεις των σχολείων, τις περισσότερες δε από αυτές τις υποστηρίζει και με υλικοτεχνικές υποδομές. Τώρα για τη συγκεκριμένη δράση του προγράμματος Erasmus, όπως θέλουμε, έχω ενημερωθεί από τον κύριο Σιούντα, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος για το θέμα της επικοινωνίας και θέλω να ευχηθώ πραγματικά τα αποτελέσματα αυτά να εφαρμοστούν, όπως είπα και στην αρχή, για το καλό των παιδιών μας και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνετε πραγματικά για την αναβάθμιση της παιδείας στο Δήμο Νέας Μύρνης. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή επιτυχία στη σημερινή μερίδα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε πολλούς φίλους. Βρίσκομαι ανάμεσα σε πολλούς εκπαιδευτικούς. Βρισκόμαστε και θα μιλήσω, θα έλεγα, με διπλή ιδιότητα. Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, του διευθυντή του τετάρτου, αλλά και με την ιδιότητα του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου όσον αφορά το γραφείο τύπου. Όταν πετούσα την πόρτα του τετάρτου δημοτικού σχολείου Νέας Μύρνης, μαζί με τους συναδέλφους μας, με τους συναδέλφους του Τετάρτου, στοχεύαμε στο να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που θα είναι ανοιχτό στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, που θα προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή.
Και μέσα στους στόχους που βάλαμε ήταν αν θα μπορούσε το σχολείο μας να πάρει και ένα πρόγραμμα τέτοιο. Και πράγματι, θα έλεγα όταν ξεκίνησε το Erasmus Plus, που θα έφερε στη συνέχεια τη δυνατότητα να το γνωρίσουμε καλύτερα, ήταν από τα πρώτα σχολεία που έκανε την αίτησή του. Και πράγματι, το τέταρτο αυτή τη στιγμή έχει περάσει. Η κινητικότητα μαζί με άλλα τρία σχολεία. Με ένα σχολείο από την Πολωνία, ένα σχολείο από την Ιταλία και ένα σχολείο από την Ισπανία. Και το Μάιο, οι αντιπροσωπείες αυτές θα είναι στη Νέα Σμύρνη. Θα είναι στο τέταρτο. Θα είναι κοντά μας. Και αυτό το know-how θα θέλαμε να περάσει σε όλα τα σχολεία. Μας ενδιαφέρει. Αν είναι δυνατόν, όλα τα σχολεία μας να έχουν Erasmus. Και μπορούμε να έχουμε. Βέβαια, το τι έχουν να κερδίσουν οι μαθητές μας, δεν χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο. Είπα ότι θα μιλήσω με διπλή ιδιότητα. Θα μιλήσω και με την ιδιότητα του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου όσον αφορά το γραφείο τύπου. Μας ενδιαφέρει οι δράσεις που κάνουν τα σχολεία μας να διαχέονται. Να διαχέονται σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Θα παρακαλούσα να περάσουμε την... Η Μαρία, είπε Μαρία λίγο, σε παρακαλώ να περάσουμε ένα email που έχουμε γράψει και ένα τηλέφωνο. Οτιδήποτε κάνουν τα σχολεία μας, θα θέλαμε να επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς να τα περνάμε στην ιστοσελίδα και όπου αλλού μπορούμε. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους, όπως ευχαριστώ επίσης τιμούν τη σημερινή μας ημερίδα, εκτός από τον Δήμαρχο, ο κ. Κουτελάκης, είναι Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Ο Καστόρης ο Θόδωρος, είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Ο Πανταζής ο Δημήτρης. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, ο Θωμάς ο Γιαννιώτης, δεν νομίζω να ξεχνάω. Καθώς επίσης ακόμη και το NSTV, η διαδικτυακή τηλεόραση που καλύπτει τη σημερινή μας ημερίδα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και θα νιώσουμε ιδιαίτερη χαρά αν κατορθώσουμε όλα τα σχολεία μας να έχουν Erasmus, να έχουν προγράμματα ευρωπαϊκά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε δομήσει το πρόγραμμα ως εξής. Θα πω εγώ δύο λόγια γενικά για το Erasmus Plus, όσον αφορά σχολική εκπαίδευση, γιατί το Erasmus Plus καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εκπαίδευσης και τυπικής και άτυπης, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εμάς εδώ, λόγω θέσης. Θα συνεχίσει η κυρία Νικοπούλου, που θα σας πει την πρακτική εφαρμογή του Erasmus Plus, όπως φέτος εφαρμόζεται στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέα Σμύρνη. Θα μιλήσει για το e-twinning η κυρία Σταυρούλα Μακαρονοπούλου, που στο 5ο Νέα Σμύρνη έχουν παράδοση τα Κομμένιους, είναι το 4ο νομίζω που ολοκληρώνουν φέτος, αλλά ταυτόχρονα τρέχουν και το ευρωπαϊκό το e-twinning, άρα έχουμε και από εκεί εμπειρία δοκιμασμένη. Και τέλος, ο κύριος Λαζαρίδης θα μας πει για ένα πρόγραμμα που ούτε εγώ το ξέρω, για το Teachers for Europe. Να ζητήσω λίγο συγγνώμη για τη φωνή μου, λίγο άρρωστη σήμερα. Ίσως χρειαστεί να κάνω και πέρα για να δείξω, ελπίζω να με πιάσει. Θα πάω πολύ γρήγορα εγώ, γιατί πιστεύω ότι η εμπειρία μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εξάλλου, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που τρέχει τα Erasmus Plus, επίσης η υπηρεσία του e-twinning στο Υπουργείο Παιδείας και ο κ. Ζαζαρίδης θα μας πει για το Teachers for Europe, έχει πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους και πάρα πολύ πρόθυμους να πληροφορήσουν οποιονδήποτε θέλει και να τον βοηθήσουν για να κάνει την αίτησή του. Να πω το εξής προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι προγράμματα που τρέχουν από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Είναι προγράμματα τα οποία η χώρα μας συμμετέχει ισότιμα από τη στιγμή που μπήκε στην τότε Ευρωπαϊκή Ένωση και
είναι για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και μάλιστα συμμετέχουν σε αυτά και χώρες όπως η Τουρκία που δεν έχει ακόμα καταφέρει να μπει. Παρ' όλα αυτά, επειδή ένα κομμάτι της προφανώς γεωγραφικά είναι στο κομμάτι της Ευρώπης. Άρα λοιπόν δεν συγχρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο, δεν είναι ΕΣΠΑ. Έχουν μία διάρκεια πολλών χρόνων και είναι δικαίωμα της χώρας μας να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα από τη στιγμή που είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, γιατί καμιά φορά υπάρχουν σε αυτό το θέμα παρανοήσεις. Το άλλο είναι ότι είναι προγράμματα τα οποία αφήνουν, θα σας τα πούνε οι συνάδελφοι καλύτερα, εγώ έτσι λίγο νομίζω ότι είναι η αίσθηση που αφήνουν στα σχολεία, στους μαθητές, στους συναδέλφους, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς είναι εξαιρετική. Μόνο αυτό, οι συνάδελφοι θα πούνε παραπάνω. Λοιπόν, και τώρα, ένα λεπτό να σηκωθώ, μόνο να βλέπω από εκεί. Άρα, το Erasmus Plus, το οποίο ξεκίνησε, βλέπετε, το 2014 και φτάνει μέχρι το 2020, είναι 7ετή προγράμματα όλα αυτά. Είναι το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Κατά κάποιο τρόπο συνδυάζει όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που ξέραμε, δηλαδή το Vinci, το Erasmus που είναι η κινητικότητα στα πανεπιστήμια, το Comenius που το ξέρουμε πολύ καλά από τα σχολεία, το Grundtvig που ήταν για την εκπαίδευση ενηλίκων. Όμως τα εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο. Αναφέρεται σχεδόν σε όλη την τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ανώτατη, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων και σχολική εκπαίδευση που ενδιαφέρει εμάς. Αυτό που αφορά εμάς, μαθησιακή κινητικότητα ατόμων, μετακινούνται δηλαδή εκπαιδευτικοί, αυτό μας ενδιαφέρει, και η συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι οι στρατηγικές συμπράξεις που λέμε σχολείων και φορέων. Δίνεται η δυνατότητα σε άτομα της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και μαθητές, να μετακινούνται σε άλλες χώρες με ό,τι σκοπό έχει εκπαίδευση, σπουδές, δουλειά, διδασκαλία, είναι δηλαδή και έχουμε και για τους καινούριους εκπαιδευτικούς μας. Αυτό που αλλάζει σε αυτή τη δράση όσον αφορά τις κινητικότητες των εκπαιδευτικών είναι ότι μέχρι πρότινος ο κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε να αιτηθεί να μετακινηθεί μόνος του σε κάποιο σεμινάριο το οποίο τον ενδιέφερε. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Τώρα κάνει την πρόταση ακόμα και για τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών το ίδιο το σχολείο βάσει ενός project. Δεν θα σας απασχολήσω με αυτό πολύ σήμερα γιατί η καταληκτική ημερομηνία έτσι κι αλλιώς έληξε στις 4 του μηνός. Εφόσον ενδιαφέρει κάποιο σχολείο ή κάποια σχολεία, μπορούμε να το δούμε του χρόνου από το Σεπτέμβρη. Αλλά και γιατί θεωρώ από την εμπειρία μου ότι είναι πάντα πιο εύκολο να ξεκινάς με στρατηγικές συμπράξεις, είναι πιο εύκολες και να πας μετά εδώ. Γιατί έχει αλλάξει λίγο η κινητικότητα των εκπαιδευτικών και πρέπει να προσεχθούν κάποια πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε όλες τις ομάδες, φοιτητές. Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές, οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα, εθελοντικές ομάδες, κάποιος με ρώτησε γι' αυτό, επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση. Λοιπόν, δεν θα πούμε κάτι για εδώ, γιατί αφορά το... Το πάω λίγο γρήγορα για να δώσω το χρόνο, γιατί μου στήσανε οι συνάδελφοι έχουν να σου πούνε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρουμε ότι αφορά κυρίως τους εκπαιδευτικούς, όχι κυρίως τους εκπαιδευτικούς που έχουν μια μόνιμη θέση, τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, είτε έχουν οργανική σε ένα σχολείο είτε όχι. Απλά αν κάποιος δεν έχει οργανική σε ένα σχολείο, δεν ξέρει αν το χρόνο θα ξαναβρίσκεται εκεί για να συνεχίσει το πρόγραμμα. Δεν αφορά όμως τους συναδέλφους οι οποίοι είναι αναπληρωτές. Πρέπει να αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη σχολική μονάδα ο εκπαιδευτικός. Υπάρχουν, θυμόμαστε, ένα project. Αυτό είναι. Ένα σχέδιο εργασίας. Υπάρχει το πριν, υπάρχει το μετά και υπάρχει και αξιολόγηση. Όλα τα προγράμματα δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε την προετοιμασία μας πριν, τους στόχους μας, τις δραστηριότητες που προτείνουμε, υπάρχει ενδιάμεση αξιολόγηση,
κάποια πράγματα μπορεί να τροποποιηθούν. Δεν είναι κλειστά, δηλαδή κατέθεσες κάτι, δεν μπορέσεις να το κάνεις, σου παίρνει το κεφάλι, μπορείς να το αλλάξεις και στο τέλος έρχονται τα εξαγόμενα αποτελέσματα και η τελική αξιολόγηση. Μπαίνει το Europass, πιο επιτακτικό, είναι κάτι σαν ευρωβιογραφικό θα λέγαμε, που εμείς τώρα η δική μου γενιά, η παλιότερη εκπαιδευτική πια δεν το έχουμε πολύ ανάγκη, το έχουν όμως πολύ ανάγκη νέοι εκπαιδευτικοί και τα νέα παιδιά. Όποια δράση γίνεται τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφεται σε αυτό το ευρωπαϊκό, το Europass, το οποίο είναι πολύ εύκολο, βγαίνει από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αλλά επειδή πια τα δικά μας παιδιά, αλλά και οι νέοι συνάδελφοι που έχουμε στα σχολεία μας, συνηθίζω να λέω ότι είναι πια, είμαστε πολίτες του κόσμου και όχι πια μόνο της Ελλάδας, είναι ένα βαντάζ. Ό,τι δηλαδή κάνεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέμα δουλειάς, σε σπουδών, εγγράφεται στο Europass. Και εδώ είναι, αυτό θα σας το στείλω κιόλας, στα σχολεία να το έχετε, είναι η διεύθυνση, αν ενδιαφέρεστε για τα παιδιά σας, για κάποιον οποιοδήποτε, όπως το μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΙΚΙ, εκείνον σε αυτές τις υπηρεσίες, για να δείτε για το Europass και τι ενεργείς χρειάζονται. 4 Μαρτίου ήταν η αίτηση που σας είπα ότι τελείωσε, οπότε δεν θα αναφερθούμε σε αυτή. Για να πάμε κατευθείαν σε αυτό που κυρίως μας περιλαμβάνει, μας ενδιαφέρει. Να πούμε λίγο για τη χρηματοδότηση, αφορά και τους δύο τύπους προγραμμάτων, και το 1 και το 2, ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια η διαδικασία να είναι ακόμα πιο απλοποιημένη. Δεν μας φοβίζει η χρηματοδότηση, ειδικά γιατί οι διευθυντές γνωρίζουν πολύ καλά ότι έτσι και αλλιώς και με τις παλιές σχολικές επιτροπές και τώρα όπως έχουν γίνει με την ενιαία σχολική, έτσι και αλλιώς τα παραστατικά ξέρουμε και να τα κρατάμε και πώς να τα εκδίδουμε. Δεν θέλει δηλαδή κάτι παραπάνω. Δεν θέλει συσσόρευση αποδείξεων, γιατί για κάθε χώρα, κράτος μέλος το οποίο πηγαίνεις, υπάρχει μια ημερήσια αποζημίωση που έχει βγει ευρωπαϊκά, άρα στην ουσία τη δικαιούσε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αποδεικνύεις αν τα κάλυψες τα 195 ευρώ της Ελλάδας ή όχι. Έχουν όμως υπολογίσει και πραγματικά έτσι είναι να σου φτάνουν και να σου περισσεύουν. Το μόνο που ζητάνε σαν αποδεικτικό είναι βέβαια η κάρτα επιβίβασης ότι πήγες και η βεβαίωση η οποία θα φέρεις ότι παρακολούθησες εκεί που πήγες. Είναι δηλαδή απλοποιημένες οι διαδικασίες, τα χρήματα είναι αρκετά και καλά, καλύπτουν κατά 100% τα προγράμματα, εκτός αν το σχολείο επιθυμεί για δικούς του λόγους να κάνει και κάτι έξτρα, κάποια μετακίνηση κτλ. Μαθητών παραπάνω και θα έχουν πρόβλημα με τους μαθητές βέβαια στην πρωτοβάθμια ακόμα και είναι θεσμοθετημένο. Οπότε εκεί βρίσκει έναν τρόπο να το καλύψει. Εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των Δήμων, των Συλλόγων Γονέων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μέχρι πέρυσι που ξεκίνησε δεν υπήρχε βάση εξέβρεσης εταίρων. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και πέρυσι δεν είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις και κυρίως κινήθηκαν ή συνάδελφοι σχολεία που ήδη είχαν ξεκινήσει από παλιά κομμένιους και είχαν βρει κόσμο στον οποίο μπορούσαν να απευθυνθούν. Και επίσης είχαμε πέρυσι και το φαινόμενο και κάποιες εταιρείες, δεν ξέρω αν έφτασε στα δικά σας σχολεία, δεν ξέρω με ποια αμοιβή να σας λένε ότι μπορούν να κάνουν και εσάς τη δουλειά αυτή. Τώρα δεν υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει πλέον η βάση εξέβρεσης εταίρων για ό,τι θέλει να κάνει το σχολείο και για κινητικότητα εκπαιδευτικών και για άλλα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται να συμπράξουν. Τι βρίσκουμε στη βάση αυτή η εξέβρεση των εταίρων? Λέγεται School Education Getaway, κατάλογο σεμιναρίων, ευκαιρίες κινητικότητας και αιτήματα για στρατηγικές συμπράξεις. Όλα αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΚΙ. Πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει και θα ασχοληθούμε σήμερα περισσότερο, οι στρατηγικές συμπράξεις σχολείων, η καινοτομία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Είναι αυτά που είχαμε πει χοντρικά κομμένιους, τα παλιά κομμένιους είναι στην ουσία. Έχουμε λίγες αλλαγές, όχι τόσο σημαντικές. Γιατί κρατάμε και από τα παλιά κομμένιους τη σύμπραξη school to school, δηλαδή σχολείο με σχολείο. Απλώς εδώ, φέτος, είναι από πέρυσι μάλλον, δίνεται και η δυνατότητα, αν θέλουμε σύμπραξη σχολείο με σχολείο, μπορεί να είναι ένα σχολείο της Ελλάδας και ένα σχολείο π.χ. της Ιταλίας. Και δύο σχολεία μπορούν να κάνουν αίτηση για σύμπραξη.
Βέβαια, η δική μου η συμβουλή είναι να πηγαίνουμε σε παραπάνω σχολεία, γιατί πολλές φορές σε κάποιες χώρες υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Αν σου εγκαταλείψει το άλλο σχολείο, μένεις με τη σύμπραξη να μην μπορεί να γίνει. Άρα, καλό θα είναι μια ομάδα 4-5 σχολείων. Μπορείς να φτάσεις όσα σχολεία θέλεις. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα συμπράξεων, όπου μπορούν να βγουν και άλλοι φορείς με τα σχολεία. Δηλαδή, δημοτικές υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρονται, εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι γονέων, φορείς. Σε περίπτωση που έχουμε φορείς, πρέπει τότε οι χώρες οι οποίες συμπράττουν να είναι τουλάχιστον τρεις. Επίσης, σε καμία σύμπραξη δεν έχουμε επανάληψη χώρας. Δεν μπορεί δηλαδή να δύο σχολεία από την Ελλάδα με ένα σχολείο από την Ιταλία. Η κάθε χώρα μπαίνει στη σύμπραξη με ένα σχολείο. Μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο και είναι καλό γιατί όταν γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων υπάρχει και λέει κατά πόσο το σχέδιο το οποίο προτείνεις έχει σχέση, πρημοδοτείται γιατί έχεις βάλει αυτές τις προτεραιότητες. Αν δηλαδή κάνεις τώρα πια ένα σχέδιο για το δάσος περιβαλλοντικό, επιτρέψτε μου, αλλά έχει λίγο καεί με την έννοια ότι ήταν χρόνια που περιβαλλοντική ήταν στα φόρτε της. Τώρα ζητάνε να προτείνουν σχέδια τα σχολεία που να έχουν ή ένταξη μαθητών, μαθησιακές, μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, δεξιότητες, δηλαδή τρόπος που γίνουν τα μαθήματα διαφορετικά, χρήση τεχνολογίας πληροφορικής, εκμάθηση γλωσσών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Εννοείται και καυτά θέματα όπως είναι η σχολική βία, όπως είναι με τους γονείς οι σχέσεις κτλ. Είναι θέματα που πάντα και μπορείς να τα εντάξεις και πολύ και σε αυτά. Είναι θέματα ομπρέλα αυτά. Έτσι. Διαρκούν 2 με 3 χρόνια, ανάλογα με το πόσο είναι η δική σας η πρόταση. Προβλέπεται κινητικότητα μαθητών, απλά έχουμε μία εμπλοκή στην πρωτοβάθμια, παρόλο που προβλέπεται. Παρόλο που πρημοδοτείται αν πείτε ότι θα μετακινήσετε μαθητές, μέχρι στιγμής μπλοκάρει το θέμα στο Υπουργείο, γιατί πρέπει να μπει υπογραφή του Υπουργού. Δεν ξέρω αν θα το λύσει το θέμα, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία που έχουν ξεκινήσει έχουν χαθεί κινητικότητες των μαθητών, δηλαδή μετακινήθηκαν τελικά μόνο οι συνάδελφοι, γιατί υπήρχε αυτή η εμπλοκή. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να. Αν θα λυθεί τώρα. Δεν ξέρω, γιατί η Ελλάδα είναι και μια χώρα γενικά φοβόμαστε πάρα πολύ στο να στείλουμε τα παιδιά μας και να τα μετακινήσουμε μόνοι μας. Θα σας πει για την αίτηση περισσότερα η Μαρία. Απλά κοιτάω να δω αν είναι κάτι πιο. Η χρηματοδότηση είναι ανασχολική μονάδα. Έτσι. Και αυτός που είναι συντονιστής από τις χώρες παίρνει το μεγαλύτερο ποσό γιατί κινεί τα περισσότερα. Συνήθως και εγώ προτείνω όταν ένα σχολείο μπει για πρώτη φορά να μην κάνει το συντονιστή. Να κοιτάξει να μπει με συντονιστή κάποιο σχολείο από κάποια ευρωπαϊκή χώρα που έχει παράδοση σε αυτά τα θέματα και ξέρει να τα χειρίζεται καλύτερα. Μετά όμως θα δείτε ότι δεν είναι δύσκολο να γίνετε εσείς συντονιστές. Και πολλοί συνάδελφοι και πάλι άλλες περιοχές με παίρνουν τώρα και με ρωτάνε πώς θα γίνει να γίνουν συντονιστές αυτοί. Δεν είναι δύσκολο, αλλά όταν μπαίνεις πρώτη φορά σε κάτι καινούριο, πάντα είναι καλύτερο να βρεις μία χώρα ή κάποιους που έχουν την τεχνογνωσία να κάνουν τον συντονισμό εκείνη. Βέβαια, πολλές φορές τυχαίνει τα ελληνικά σχολεία να κάνουν την περισσότερη δουλειά και να είναι και τα πιο οργανωμένα. Έπειτα με το πρόγραμμα πια αυτό, προβλέπεται ότι. Υπάρχει και στη διάρκεια που υλοποιείται το πρόγραμμα, στέλνονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών πυρογνώμονες να δουν την πορεία του προγράμματος. Και επίσης υπάρχει και μία βάση στην οποία αναρτώνται πια από όλες τις χώρες τα τελικά προϊόντα. Λοιπόν, τι ισχύει όταν έχουμε. School to school, το κάθε σχολείο κρίνεται στη χώρα του. Όταν έχουμε στρατηγικές συμπράξεις, πάνω από, όχι school to school, αλλά με άλλους φορείς, τότε κρίνεται στη χώρα του συντονιστή.
εφόσον περάσει ο συντονιστής, παρασύρει και όλα τα άλλα σχολεία μαζί του. Όλα αυτά που σας λέω είναι στο www.iki.gr. Το βασικό, εκτός από την εξέβρεση εταίρων που ανέβηκε και αυτό, πώς κάνουμε την αίτηση σε 10 απλά βήματα. Μόλις δηλαδή μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα, στο δεξιά σημείο, σας κατατοπίζει απόλυτα για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει την αίτηση, πώς να την κάνει για να μην πελαγοδρομήσει. Μέχρι 31 Τρίτου είναι οι αιτήσεις για φέτος. Δεν έχουμε παράταση. Πέρυσι έγινε ένα μπέρδεμα, ήταν η πρώτη χρονιά. Συνήθως είναι κλειστές οι ημερομηνίες, δεν υπάρχει παράταση. Και μέχρι τις ώρα 12 μεσημέρι Βρυξελών, μία ώρα Ελλάδος. Γιατί είπαμε είναι κεντρικά. Επίσης, να ξέρετε, αυτό είναι το τηλέφωνο του ΙΚΙ, θα το βρείτε κιόλας, ότι είναι πάρα πολύ πρόθυμοι στο ΙΚΙ άνθρωποι, όσες φορές και να τους πάρετε τηλέφωνο, να σας απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία έχετε. Επομένως, γιατί ένας φόβος πάντα ήταν των συναδέλφων, την αίτηση, πώς θα την κάνω, γραφειοκρατία, τα 10 απλά βήματα βοηθάνε πάρα πολύ. Ένας άλλος φόβος ήταν πού θα βρω εταίρους, η βάση δεδομένων έγινε πλούσια και θα δούμε και έναν άλλο τρόπο εξέβρεσης, το e-twinning, που και αυτό είναι και κλείνω με αυτό, η τελευταία μου πρόταση, επειδή και το e-twinning, αν υπάρχει, πρημοδοτεί την πρόταση, δηλαδή παίρνει η πρόταση, αξιολογείται καλύτερα, είναι καλό να ξεκινάτε με το e-twinning. Το e-twinning είναι κινητικότητα χωρίς κινητικότητα. Δηλαδή κάνετε ένα project όπως θα το κάνατε με ένα Erasmus Plus, αλλά χωρίς να μετακινηθείτε από το σχολείο. Όμως, μέσα από εκεί, θα μας τα πει και η κυρία Μαχαρονοπούλου μετά, έχετε πάρα πολλά θετικά. Αυτά από μένα. Είμαι εδώ μετά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Συνεχίζουμε με το Erasmus Plus, όπως το πήρε φέτος το 4ο Δημοτικό. Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω την κυρία Νικοπούλου. Είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, είναι με απόσπαση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Είχε κάνει στο παρελθόν πρόγραμμα Κομμένιος και η βοήθεια που προσέφερε στο σχολείο μας ήταν σημαντική. Θα είναι στη διάθεση για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε και θα πάμε σε πιο χρηστικά πράγματα. Το 4ο διάλεξε να βάλει αρχηγό, leader, την Ισπανία. Και μόλις πήρε η Ισπανία, αυτόματα παίρνουν και οι άλλες χώρες. Μαρία, είμαστε έτοιμοι. Θα το ξεπεράσουμε. Κοντά μας είναι και ο κύριος Καλογρίδης, ο Γενικός Γραμματέας. Συγγνώμη, κύριε Καλογρίδη, που δεν σας ανέφερα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέχρι να ξεπεράσουμε την δυσκολία αυτή, την τεχνική δυσκολία. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο. Μπορούν όλα τα σχολεία μας να πάρουν. Ήδη υπάρχουν σχολεία από το εξωτερικό που ζητούν εταίρους. Ο λόγος στη Μαρία. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ τον κύριο Σφίτα για την παρουσίαση. Όπως σας είπε, βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα Erasmus Plus. Η ομιλία μου θα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι με το πώς μπορούμε να βρούμε εταίρους και να κάνουμε μία αίτηση. Και το δεύτερο μέρος θα είναι το να σας δείξουμε τι υλοποιούμε, το πρόγραμμα που υλοποιούμε στο σχολείο μας. Πριν ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για εταίρους, θα πρέπει να εγγράψουμε το σχολείο μας σε μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Είναι εδώ που βλέπετε, μέχρι να το ελέγξω αυτό, εδώ που το ΕΚΑΣ που λέει κάτω. Αυτό γίνεται γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε αίτηση. Οπότε μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τα αρχικά ΕΚΑΣ στο Google ή να πούμε μέσα στο Erasmus, να πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο του Erasmus Plus, να πατήσουμε μετά εδώ πέρα στο ΕΚΑΣ, και θα μας βάλει σε αυτή τη σελίδα όπου πρέπει να βάλουμε ένα όνομα χρήστη, ένα κωδικό, για να μπορούμε μετά να προχωρήσουμε. Μας δίνει τα βήματα, κάποια στοιχεία το σχολείο θέλει να συμπληρώσουμε και στο τέλος θα πάρουμε ένα νούμερο
το λεγόμενο Peak Number, το οποίο αυτό θα συμπληρώσουμε στην αίτηση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Στη συνέχεια πηγαίνουμε για την ανέβριση των εταίρων. Εμείς επειδή δεν είχαμε και πολύ χρόνο στο να δημιουργήσουμε εμείς ένα project και να ζητήσουμε εταίρους, αποφασίσαμε να ψάξουμε κάποιο πρόγραμμα, ξέραμε βέβαια το θέμα που μας ενδιαφέρει, και μπήκαμε στη βάση δεδομένων του e-twinning. Οπότε, πληκτρολογώντας e-twinning, βλέπετε επάνω την διεύθυνση, .net, πρέπει να κάνουμε μία γραφή πάλι εδώ, σαν άτομα πλέον. Μπαίνουμε σε αυτή την σελίδα και όπως θα δείτε υπάρχει μια επιλογή στο βρείτε e-twinners. Πατάμε πάνω στο βρείτε e-twinners. Ευχαριστώ. Και όπως βλέπετε πλάγια κάτω δεξιά έχει για φόρουμ Erasmus Plus για συνεργασίες και τα νούμερα που βλέπετε είναι ηλικίες των παιδιών. Οπότε από εκεί μπορούμε να μπούμε και να επιλέξουμε κάποιο πρόγραμμα. Παντώντας εγώ πάτησα τυχαία τώρα σε ένα, βλέπετε τα πάνω τα νούμερα, 141, είναι οι σελίδες. Οπότε, όταν κάθε σελίδα έχει 11 προγράμματα, καταλαβαίνετε πόσο πληθώρα προγραμμάτων υπάρχουν, που μπορείτε να διαλέξετε. Πατάμε πάνω σε κάποιο πρόγραμμα, τώρα που πάτησα τυχαία, όταν το έκανα, έψαχνα το θέμα το συγκεκριμένο που θέλουμε να ασχοληθούμε. Και βλέπετε ότι έχει κάποιες πληροφορίες. Λέει, υπάρχουν σχάρι εδώ, ότι είμαστε ένα σχολείο κοντά στην Πακελώνη, ότι έχουμε 8 με 9 χρονών παιδιά που θέλουμε να εμπλέξουμε στο πρόγραμμα και δίνει ένα email επικοινωνίας. Εδώ έχετε δύο επιλογές. Είτε να στείλετε μία απάντηση αν σας ενδιαφέρει το θέμα στο email αυτό, είτε να απαντήσετε μέσα από αυτή τη σελίδα. Απαντώντας αυτή τη σελίδα, σας βάζει, βλέπετε, που να γράψετε το μήνυμά σας και κάνετε δημοσίευση του μηνύματος. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε την επικοινωνία μέσω email. Νομίζω ότι είναι και πιο άμεση και τα email έτσι κι αλλιώς όλη μέρα το έχουμε ανοιχτό και βλέπουμε ποιος μας έχει στείλει. Αλλιώς πρέπει να μπαίνετε κάθε φορά σε αυτή τη σελίδα. Είχαμε διαλέξει 2-3 προγράμματα, 3 για την ακρίβεια, πάνω στο θέμα μας ενδιέφερε και κάναμε επικοινωνία και με τους 3. Και από τις απαντήσεις που πήραμε, γιατί μας απάντησαν πολύ γρήγορα και οι 3, διαλέξαμε αυτό που μας άρεσε περισσότερο. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια επικοινωνία μέσω email. Η επικοινωνία αυτή τι ήταν? Επειδή οι Ισπανοί, που είναι και οι συντονιστές του προγράμματος, είχαν ήδη κάνει την προεργασία στο να συμπληρώσουν τα κομμάτια της αίτησης, που η αίτηση περιλαμβάνει πολλά κομμάτια από το ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι τα νομενόμενα, ποια θα είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα δείτε, άμα μπείτε μέσα στο ΙΚΙ και δείτε την αίτηση, θα δείτε τα κουτάκια αυτά που πρέπει να συμπληρώσετε. Υπήρχε η προεργασία από αυτούς, οπότε μας στείλανε το υλικό και από εκεί και πέρα έπρεπε εμείς να τη διαβάσουμε, να πούμε πού συμφωνούμε, πού δεν συμφωνούμε, τι μπορούμε να προσθέσουμε, να κάνουμε μια αξιολόγηση της αίτησης και αυτών που είχαν γράψει οι Ισπανοί. Βλέπετε εδώ έτσι μια σελίδα από τα σχόλια και από αυτό που μας στείλανε. Το ίδιο έγινε και με τις δραστηριότητες. Κάθε μήνα τις δραστηριότητες, τα θέματα που έχουμε να ασχοληθούμε, γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει δύο κομμάτια. Ένα είναι τα θέματα που είναι διαφορετικά κάθε μήνα και ασχολούμαστε με τα παιδιά και είναι και η κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι το ταξίδι στην ουσία σε κάποια τα σχολεία, τα συνεργαζόμενα σχολεία. Οπότε έγινε το ίδιο και με τις δραστηριότητες. Και από εκεί και πέρα έπρεπε, αφού συμφωνήσαμε ότι έτσι θα είναι η αίτηση και μας καλύπτει και είμαστε όλοι σύμφωνοι, έπρεπε να συμπληρωθεί, να περαστεί δηλαδή στην αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΙΚΙ. Αυτή η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Οπότε, εδώ βλέπετε πάνω το Peak Number. Χωρίς το, σας έλεγα πριν, χωρίς το Peak Number δεν μπορεί να συνεχίσει η αίτηση και το σχόλιο. Και κάποια κομμάτια έτσι από την αίτηση για να πάρετε μία ιδέα,
Από εκεί και πέρα, υποβάλαμε την αίτηση, την υπέβαλε η συντονίστρια χώρα, αλλά και εμείς την υποβάλαμε στην εθνική μας υπηρεσία που είναι το ΙΚΙ. Απλά τώρα τη διαφορά με το Comenius είναι ότι δεν χρειαζόμαστε έγκριση εμείς. Με το Comenius κάθε σχολείο, κάθε συνεργαζόμενο σχολείο έπρεπε να πάρει έγκριση. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνταν προβλήματα αν κάποιο σχολείο δεν έπαιρνε έγκριση. Πολλές φορές δεν είχαν πάρει έγκριση, οπότε μειωνόταν ο αριθμός των συνεργαζόμενων σχολείων. Τώρα αυτό έχει ξεπεραστεί, παίρνει την έγκριση ο συντονιστής και ισχύει και για τα υπόλοιπα σχολεία. Η έγκριση του προγράμματος φέτος έγινε μέσα Οκτωβρίου. Αυτό φαντάζομαι μάλλον έγινε γιατί υπήρχε αυτή η αλλαγή από κομμένους Εράσμους. Κανονικά οι εγκρίσεις θα δίνονται μέχρι τέλος Ιουλίου. Από εκεί και πέρα έγινε υπογραφή της σύμβασης με το ΙΚΙ. Την υπογράψαμε εμείς, μας τη στείλανε, την υπογράψαμε, τους την ξαναστείλαμε, την υπογράψαμε και μέσα σε 20 μέρες μπήκε η χρηματοδότηση, πήραμε το 80% των χρημάτων. Αυτό είναι, έτσι να έχετε μια ιδέα για την σύμβαση που μας στάθηκε. Και η επιχορήγηση που πήραμε. Αυτό αυτά το έβαλα περισσότερο για να σας δείξω ότι πλέον, για μένα τουλάχιστον το Erasmus Plus είναι λίγο πιο απλό από ό,τι ήταν το Comenius. Υπάρχουν σε εμάς τρεις κατηγορίες πλέον. Οικονομικές κατηγορίες είναι τα management fee, όπως τα λέμε, τα οποία είναι στην ουσία αυτά που ξοδεύουμε κάθε μήνα ό,τι υλικό χρειαστούμε για το project μας και για όταν θα έρθουμε δεν θα είμαστε χώρο υποδοχής. Κάποια χρήματα πρέπει να ξοδέψουμε για τα σχολεία εταίρους. Από εκεί και πέρα είναι τα χρήματα που έχουμε να ξοδέψουμε για τα ταξίδια. Έχουμε 24 κινητικότητες που σημαίνει ότι 24 άτομα μπορούν να μετακινηθούν, είτε είναι παιδιά είτε είναι δάσκαλοι. Συνολικά είναι 24. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα έξοδα που μπορούμε να κάνουμε στο ταξίδι. Αυτά τα έξοδα, δηλαδή, που σας είπε και η κυρία Χριστοπούλου, που μπορούμε να ξοδέψουμε όταν είμαστε στο εξωτερικό. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός για κάθε άτομο. Από αυτά τα έξοδα, το 20% μπορεί να μετακινηθεί και να πάει στην πρώτη κατηγορία, που είναι τα management. Αλλά μόνο το 20%. Δεν μπορεί να μετακινηθεί άλλο ποσό. Και απλά ένα κομμάτι τώρα, με τις υποχρεώσεις που έχουμε εμείς ως προς το ΙΚΙ, υπάρχει μια καινούργια βάση δεδομένων που λέγεται το Mobility Tool, το οποίο μας δεν έχει ανοίξει ακόμα για να ξέρουμε πώς να το δουλέψουμε. Θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2015, το οποίο πρέπει εμείς να μπαίνουμε μέσα και να εγγράφουμε όσους έκαναν κινητικότητα. Ακόμα βέβαια δεν το έχουμε δουλέψει, οπότε δεν μπορώ να σας πω παραπάνω. Απλά είναι μια υποχρέωση που πρέπει να έχουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι μια έκθεση κάθε χρόνο και την τελική φυσικά έκθεση που έχουμε να δώσουμε να υποβάλουμε στο τέλος. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε κάποιες αρμοδιότητες, κάποιες υποχρεώσεις ως προς το πρόγραμμα και ως προς τα συνεργαζόμενα σχολεία. Εμείς σαν σχολείο είμαστε υπεύθυνη για την αξιολόγηση του προγράμματος. Οπότε, κάθε φορά που έχουμε κάτι, ένα project, ένα επιμέρους θέμα, πρέπει να κάνουμε και τη συγκεκριμένη αξιολόγηση και να τη στείλουμε στο σχολείο, στους συντονιστές μας, οι οποίοι θα την υποβάλουν στη δικιά τους εθνική υπηρεσία. Εμείς δεν υποβάλλουμε ακόμα τίποτα στη δικιά μας. Και φυσικά έχουμε έναν τρίμηνο οικονομικό έλεγχο από τους συντονιστές. Από εκεί και πέρα έβαλα αυτό από την αίτηση που λέει ότι πρέπει να τηρείται το πλαίσιο για τη μετακίνηση των μαθητών που θέτει η ΚΙΑ, η νομοθεσία, η οποία βέβαια μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ γιατί δεν μπορέσαμε να πάρουμε παιδιά στην πρώτη κινητικότητα. Προσπαθήσαμε όπως μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με υπεύθυνους να αλλάξουμε, ήμασταν αρκετά ρομαντικοί ώστε να θεωρούμε, να πιστεύουμε, να ελπίζουμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα μπορούσαμε να πάρουμε παιδιά. Αλλά δυστυχώς η κινητικότητα στην Πολωνία έγινε χωρίς παιδιά. Πήγαμε μόνο δύο εκπαιδευτικοί. Και με άλλα σχολεία που συζητάω, που χάσανε περισσότερες κινητικότητες,
Έχει τροποποιηθεί το ΦΕΚ, τον Δεκέμβριο τροποποιήθηκε, που συμπεριλαμβάνει μαζί με τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας, αλλά τώρα χρειάζεται η απόφαση του Υπουργού, οπότε πάλι περιμένουμε. Θα περάσω στο δεύτερο μέρος τώρα της ομιλίας, ό,τι χρειαστεί. Σας είπαμε τα σχολεία ποια είναι. Είναι ο στερεοστήτη μας από την Βιλένα της Ισπανίας, κοντά στην Μάλαγα. Είναι το σχολείο από το Κάμιεν της Πολωνίας και το τρίτο σχολείο από το μάλλον την Πάρη. Είναι 20 χιλιόμετρα έξω από το Πάρη. Για να συνεχίσουμε, το πρόγραμμά μας διαρκεί 2 χρόνια. Ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο, ήταν αναδρομική η σύμβαση. Και θα ολοκληρωθεί το 2016 τον Αύγουστο. Αποφασίσαμε να συμμετέχουν όλες οι τάξεις του σχολείου και φυσικά έχουμε μια ειδική ομάδα, την ομάδα Erasmus Plus, που είναι τα παιδιά τα οποία θα φιλοξενήσουν, 16 παιδιά που θα φιλοξενήσουν τον Μάιο που είμαστε χώρα υποδοχής. Είναι μαθητές της 6ης, της 5ης και της 4ης τάξης. Η στόχη του προγράμματος μας είναι η προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής, μέσα από την απόκτηση οικολογικών συνηθειών, μέσα από τη μείωση του καταναλωτισμού, τα παιδιά να καταλάβουν το τι είναι περιττό και τι είναι χρήσιμο, να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σύμβολα των προϊόντων, να μάθουν για τη σωστή διατροφή,
να σέβονται το περιβάλλον, να ασχολούμαστε με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και μείωση των σκουπιδιών και με την εξοικονόμηση της ενέργειας και των καυσίμων. Βέβαια, οι στόχοι είναι πολλοί και μόνο τα παιδιά που θα εμπλακούν σε τέτοιο πρόγραμμα και μόνο που έχουν να επικοινωνήσουν με παιδιά από άλλες χώρες, όχι μόνο θα ξεσκίσουν την αγγλική τους γλώσσα, αλλά παράλληλα θα μάθουν να συνεργάζονται με παιδιά διαφορετικής κουλτούρας. Θα ζήσουν κιόλας, γιατί όταν θα πάμε στα άλλα σχολεία εταίρους, θα ζήσουν σε οικογένειες, οπότε θα βιώσουν για μια εβδομάδα τη δική τους την καθημερινότητα. Οπότε τα ωφέλη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Οι δράσεις. Κάθε μήνα έχουμε διαφορετικό θέμα και ασχολούμαι με διαφορετικά πράγματα. Θα δείτε και στην πορεία τι έχουμε κάνει αυτούς τους τέσσερις μήνες. Από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέχρι τα πόστερ που έχουμε δημιουργήσει. Υπάρχουν και κάποιες open days, όπως τις ονομάσαμε, ανοιχτές μέρες, όπου το σχολείο μας θα είναι ανοιχτό για τους γονείς, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την κοινωνία γενικότερα, που θα παρουσιάζουμε κάποια πράγματα στο πρόγραμμά μας και θα μπορούν να έρθουν σε επαφή και με τα παιδιά και γενικά με τις δράσεις μας. Έτσι ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο. Επειδή είχαμε την κινητικότητα 17 Νοεμβρίου, έπρεπε να ετοιμάσουμε δύο παρουσιάσεις. Μία παρουσίαση της χώρας μας. Εδώ σας δείχνω, είναι τρεις διαφάνειες ενδεικτικά. Μία για το πώς παρουσιάσαμε την Ελλάδα, μία την Αθήνα και μία από την Νέα Σμύρνη. Βέβαια υπήρχε μουσική, υπήρχαν και άλλες διαφάνειες, ήταν πιο ατμοσφαιρικό. Και να τους δώσουμε μια ιδέα από πού ερχόμαστε και πού θα έρθουν όταν θα μας επισκεφτούν. Παράλληλα με αυτή την παρουσίαση, τώρα το έχω βάλει, βλέπω τα να φεύγουν λίγο πιο γρήγορα, τα έχω βάλει πιο γρήγορα για το χρόνο, εκεί πήγαιναν πιο αργά οι λέξεις. Και επειδή δεν πήραμε παιδιά μαζί μας, ετοιμάσαμε ένα βιντεάκι. Δεν το πήραμε ούτε αυτό. Ένα βιντεάκι όπου τα παιδιά παρουσιάζουν το σχολείο μας στα αγγλικά. Ήταν σκετσάκια μεμονωμένα σε διάφορους χώρους του σχολείου, όπου τα παιδιά αυτοπαρουσιαζόταν και λέγανε κάποια πράγματα για το σχολείο. Επειδή είναι 8,5 λεπτά, είναι αρκετό μεγάλο, δεν μπορώ τώρα να σας το βάλω. Αλλά έχω τις δύο ιστοσελίδες που μπορείτε να τη δείτε. Είτε στο YouTube, είτε μέσα από το blog μας. Πρώτη κινητικότητα στην Πολωνία. Για να πάρετε μια ιδέα για το τι γίνεται σε μια κινητικότητα. Εδώ είναι η αντιπροσωπεία του Ιταλικού σχολείου. Είναι η αντιπροσωπεία του Ισπανικού σχολείου, και άμα φυσικά δεν υπάρχει. Ναι. Από εκεί πέρα την πρώτη ναι, και είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι δεν χρειάζεται καν να πάρουν έγκριση. Άδεια δεν παίρνουν, απλά ταξιδεύουν. Είναι εξωφρενικό, δεν μας το λέγανε και τους έργα σας μισό. Εδώ είναι το σχολείο που μας φιλοξένησε, στο Κάμιε. Η πρώτη μέρα, επειδή φτάσαμε απόγευμα, περιλάμβανε την υποδοχή από την διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς και στην ουσία έγινε γνωριμία των παιδιών με τα άλλα τα παιδιά και με τις οικογένειες που θα φιλοξενηθούν. Εδώ βλέπετε όλη την ομάδα Εράσμους εκτός από τους Έλληνες. Εδώ είναι το πρωί της δεύτερης μέρας που ήταν η επίσημη υποδοχή. Εδώ βλέπετε κάποια παιδιά από το πολωνικό σχολείο. Είναι ο χώρος, μας είχαν ετοιμάσει μια γωνιά για τον καθένα, για την κάθε χώρα. Γίνανε οι παρουσιάσεις, είναι η έναρξη εργασιών, παρουσιάσεις από κάθε σχολείο. Τη δικιά μας δεν σας έχω βάλει γιατί σας έδειξα 2-3. Και μας παίξαν ένα σκέτς που είχε οικολογικό θέμα. Το ότι δεν χρειάζεται να είσαι υπερήρωας για να έχεις κάποιες οικολογικές συνήθειες. Εδώ είναι το δώρο που δώσαμε στη διευθύντρια του Πολωνικού Σχολείου.
και τα παιδιά ξεκίνησαν τις εργασίες. Έπρεπε να γίνανε ομάδες και έπρεπε να δημιουργήσουν ένα πόστερ όσο αφορά έναν υγιεινό τρόπο ζωής και όσο αφορά ανακύκλωση ή εξοικονόμηση ενέργειας. Στην πορεία, σε αυτές τις μέρες, έχω βάλει μια διαφάνεια, έγιναν κάποια meetings των δασκάλων. Αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο άμεση σχέση και είδαμε το πρόγραμμα, κάναμε κάποιες αλλαγές πάνω στο πρόγραμμα και μπορέσαμε κάποια προβλήματα που βλέπουμε ότι υπάρχουν να τα αντιμετωπίσουμε και να συνεχίσουμε. Την τρίτη μέρα επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του Κάμιεν. Δώσαμε ένα δώρο, μας είχε δώσει ο Δήμαρχος ένα βιβλίο της Νέας Βενής στα αγγλικά, οπότε του το προσφέραμε. Επισκεφτήκαμε έναν ανεμόμυλο και μία φάρμα, ένα μεσαιωνικό πύργο. Μας πήγανε και σε κάτι σπάλα, δεν σας έβαλε φωτογραφίες, για να τις κλέψουμε. Η τέταρτη μέρα επισκεφτήκαμε την περιφέρεια στο Κάλης και περιηγηθήκαμε λίγο εκεί στους δρόμους του Κάλης. Επιστρέψαμε στο σχολείο όπου τα παιδιά φυτέψανε ένα δέντρο για κάθε χώρα. Είναι ακόμα κλαδάκι, γι' αυτό δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Μπήκαμε στο σχολείο και εκεί βραβεύσαμε το πόστερ που είχαν κάνει την πρώτη μέρα τα παιδιά, το νούμερο 9 με τον αθλητισμό. Και μπήκαμε στην κουζίνα, γιατί έπρεπε να μαγειρέψουμε ένα, να συμμετέχουμε σε ένα διαπολιτιστικό δείπνο. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, κάναμε τη σαλάτα και το τζατζίκι μας. Όχι, δεν το κάνουμε. Και ζήθηκε ένα διαπολιτιστικό τραπέζι. Μετά έγινε το πάρτι, που ήταν και το πάρτι του αποχωρισμού, και την επόμενη μέρα μαζευτήκαμε για να παραλάβουμε τα παιδιά και να γίνει η αναχώρηση. Και έπεσε πολύ κλάμα. Αυτό θέλω να σας πω. Δώσαμε βέβαια ραντεβού για την επόμενη συνάντηση το Μάιο, τέλος Μαΐου. Όταν γυρίσαμε, είναι αυτό που σας είπα. Ήμασταν υπεύθυνοι στο να κάνουμε την αξιολόγηση του προγράμματος, οπότε έπρεπε να στείλουμε στους Ισπανούς την αξιολόγησή μας. Και ξεκινάμε. Μέχρι τώρα, αυτούς τους τρεις μήνες τι έχουμε κάνει. Για τον Δεκέμβριο, είχαμε να συμπληρώσουμε ένα ερωτηματολόγιο για την οικολογική συνήθεια των παιδιών. Οι Πολωνοί που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου έλαβαν τα ερωτηματολόγια και από εκεί και πέρα κάνουν την αξιολόγηση. Στη συνέχεια, εδώ βλέπετε τα παιδιά να συμπληρώνουν, έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα λογότυπο. Οπότε ζητήσαμε από τα παιδιά της 5ης και της 6ης να ζωγραφίσουν. Και οι δάσκαλοι κλήθηκαν να διαλέξουν τα δύο καλύτερα. Τα δύο καλύτερα από κάθε και από το Σύλλογο Γονέων. Τα δύο καλύτερα από κάθε χώρα αναρτήθηκαν στο blog. Έχουμε κάνει ένα blog, θα σας το δείξω μετά, που είναι το blog των 4 χωρών, των 4 συνεργαζόμενων σχολείων. Διαλέξαμε τα δύο καλύτερα. Βλέπετε και τα κορίτσια που τα δημιούργησαν. Και τα στείλαμε για να ανοίγουν στο blog. Από εκεί και πέρα έγινε μια διαδικτυακή ψηφοφορία. Μπορούσαμε να μπούμε στο blog και να ψηφίσουμε. Βλέπετε τα πιτσιρίκια μας από την πρώτη δημοτικού να ψηφίζουν το blog που τους άρεσε, το λογότυπο που τους άρεσε, το λογότυπο. Και αυτό είναι το λογότυπο που κέρδισε, πήρε τις περισσότερες ψήφους. Ήταν από την Πολωνία, το δικό μας με την ομπρέλα που είδατε βγήκε δεύτερο στην προτίμηση. Τον μήνα Ιανουάριο είχαμε σαν θέμα την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και την μείωση των σκουπιδιών. Με την πρώτη τάξη είδαμε βιντεάκι με την Πέπα και την ανακύκλωση και κάναμε μια συζήτηση. Με τη δεύτερη τάξη πάλι είδαμε ένα βιντεάκι με θέμα την ανακύκλωση και φτιάξαμε κάποιες κατασκευές από ανακυκλώσιμο υλικό. Με την τρίτη τάξη είδαμε πάλι βιντεάκι και συμπληρώσαμε κάποια φύλλα εργασίας που τους είχαμε ετοιμάσει. Με την τετάρτη κάναμε κάποια πόστερ και με την ομάδα Erasmus δημιουργήσαμε τη διαδρομή της ανακύκλωσης από το σπίτι μέχρι το σχολείο. Βλέπετε τα παιδιά να δουλεύουν πάνω στο πόστερ. Αυτή είναι η ομάδα και το πόστερ. Και αυτό είναι το πόστερ που δημιουργήσαμε. Για τον μήνα Φεβρουάριο είχαμε για την διατροφική πυραμίδα. Είχαμε την τύχη να έχουμε δύο
γονείς διατροφολόγους που μας δώσανε την πυραμίδα. Οπότε τα παιδιά χτίζανε την πυραμίδα, βγαίνανε φωτογραφίες και όπως είδατε γίναμε καρτούν. Και από εκεί και πέρα είχαμε να φτιάξουμε και ένα υγιεινό δεκατιανό, να μάθουν τα παιδιά πώς θα μάθουν να τρώνε υγιεινά το πρωί. Πήγαμε, ψωνίσαμε, κάναμε το δεκατιανό μας, μέχρι και χυμό βάλαμε στα παιδιά να φτιάξουμε και για κάθε μέρα είχαμε διαφορετικό δεκατιανό. Παραδείγματος χάρη την Δευτέρα μας έφτιαξε μια μαμά μιλοπιτάκια. Για την Τρίτη φάγαμε γιαούρτι με δημητριακά και μέλι. Την Παρασκευή φάγαμε φρούτα και μπάρες δημητριακών. Το Σάββατο είχαμε σάντουιτς με σολομό και μαρούλι και ντομάτα. Όλα αυτά τα βγάλαμε φωτογραφίες, κάναμε ένα κολλάζ και από εκεί και πέρα μαζί με τις φωτογραφίες που είχαμε στο καρτούν δημιουργήσαμε ένα πόστερ. Βλέπετε τα παιδιά της ομάδας Εράσμους που το δημιουργήσε και αυτό είναι το πόστερ, βέβαια έχει λίγο λεφθεί στην... μέχρι τώρα είναι αυτά που έχουμε κάνει, βέβαια συνεχίζουμε, έχουμε άλλο θέμα αυτό το μήνα. Έχουμε και να οργανώσουμε και την κινητικότητα, την υποδοχή μας τον Μάιο. Αυτή είναι η σελίδα, το blog που έχουμε. Βλέπετε το erasmussaveworld.wordpress.com. Μπορείτε να μας επισκέπτεστε και να βλέπετε το τι κάνουμε, όλα να αρτούνται εδώ από όλες τις χώρες. Και ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Τώρα να μας πει στα αγρούλια το ίδιο είναι και μέχρι να ετοιμαστεί να κάνω λίγα σχόλια πάνω σε αυτό που είπε η Μαρία. Το είδατε τώρα πώς έδεσα με αυτά που είπα. Πλέον, πέρυσι δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αναλαμβάνω ότι πλέον για να βρεις εταίρους υπάρχει πλέον ολόκληρο site στο ΙΚΙ που βρίσκεις εταίρους για οτιδήποτε θέλεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή πια μόνο το e-twinning, αν και το e-twinning εξακολουθεί να είναι ένα καλό εργαλείο. Επίσης, επειδή είπε η Μαρία λίγο γιατί αργήσανε, γιατί έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα και ούτε η αίτηση είναι τόσο φοβερή. Θυμόμαστε όλοι, είμαστε όλοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο στην Δέλτα Αθήνα, σχεδόν στην περιοχή. Άρα ένα project, ακριβώς είναι ένα project. Έχουμε κάνει τόσα πολλά project. Ένα project είναι και η αίτηση να συμπληρώσουμε. Στόχοι, δεν είναι κάτι δηλαδή δύσκολο. Απλώς έχει λίγο δυσκολέψει, όχι δυσκολέψει, αυστηροποιηθεί ο τρόπος επιλογής. Δηλαδή την κάθε αίτηση τη βλέπουν δύο αξιολογητές και τη βαθμολογούν και από εκεί πρέπει να βγει μια κοινή βαθμολογία. Επίσης, προβλέπεται πια κατά τη διάρκεια του σχεδίου επίσκεψη σε κάποια επιλεγμένα, τυχαίο δείγμα, σχολείο, να δούμε πώς πάει. Και το ωραίο και το υλικό, όλο αυτό το ωραίο που σας έδειξε η Μαρία, αυτό το υλικό το οποίο το αναφέρουμε στις εκθέσεις που θα κάνουν, είναι και αυτό που αναρτάται, ώστε αυτός που κάνει τελική αξιολόγηση να λέει «Α, αυτή το Μάρτιο κάνουν αυτό το πόστερ, για να δούμε υπάρχει». «Α, αυτοί μας είπαν ότι κάνουν λογότυπα, για να δούμε υπάρχουν». Τα πάντα υπάρχει ένας χώρος που τα αναρτάς. Λοιπόν, τώρα θα μας πει για το e-twinning. Δώστε μας μισό λεπτό. Θέλετε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Ναι, σε μεταξύ πόλου, δεν έχει. Ωραία. Να πω ότι... Μέχρι να ετοιμαστεί, μπορούμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω διαδικαστικά, με διευθυντία σε δημοτικός καθηγητής. Πρέπει να έχουμε την έγκριση όλου του συλλόγου διδασκόντων. Πώς έγινε έτσι η συμφωνία μέσα στο σχολείο? Κάποια ομάδα ατόμων. Είναι κάποια ομάδα ατόμων που θα δουλέψει. Εμείς απλά επειδή υπάρχουν πολύ πρόθυμοι δάσκαλοι σε αυτό το σχολείο, είμαστε όλοι μαζί. Αλλά μπορείτε, μία ομάδα θα είναι. Δηλαδή, ας πούμε, οι Ισπανοί είναι 5 άτομα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν υπάρχει περιορισμός. Απλά το πρακτικό που θα υπογραφεί πρέπει φυσικά να υπογραφεί από το 80% νομίζω του συλλόγου. Ναι. Αν χρειάζεται όλο ο σύλλογο να συμμετέχει. Ναι. Γιατί αυτό το άλλο, οτιδήποτε γίνεται από το σχολείο, πρέπει να το σύλλογο δασκόλου. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν χρειάζεται. Βασίζεται εσείς ποιοι θα συμμετέχουν. Ναι.
Δεύτερον, η ομάδα Erasmus Plus. Εσείς δεν πήγατε, δεν μετακινήσετε σε άλλη χώρα, όμως είναι υποχρέωσή σας να δεχτείτε από τις άλλες χώρες. Μάλιστα. Άρα πρέπει να πούμε και τις οικογένειες. Ναι, πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε κάποιες οικογένειες που θα φιλοξενήσουν. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε το πρόβλημα, οι άλλοι δεν το έχουν. Πώς βρήκατε, ρωτήσαμε. Ρωτήσαμε τους, ενημερώσαμε τους γονείς, έχουμε κάνει ήδη δύο συναντήσεις ενημερωτικές. Τους ενημερώσαμε ότι αυτό είναι το πρόγραμμα, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και ανταποκρίθηκαν. Οπότε έχουμε τις οικογένειες, μάλιστα έχουμε και οικογένειες αναπληρωματικές. Σε περίπτωση που δεν είναι ψηφικά. Έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα σε συνεργασία με τους γονείς, με τον Σύλλογο Γονέων, με τους γονείς, και θα έλεγα ότι η προθυμία, η ανταπόκριση ήταν συμμετική. Και όλοι οι συνάδελφοι στον τέταρτο συμμετέχουν. Συμμετέχουν όλες οι τάξεις πάνω σε αυτό. Και θα έλεγα, αν πάλι δεν θέλουν να συμμετάσχουν όλες οι τάξεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως το καλό είναι όλες οι τάξεις να πούν και οι εκπαιδευτικοί να πούν. Και εμείς στον τέταρτο αυτό το πράγμα το έχουμε πετύχει. Είναι έτσι, κύριε Παρευτά. Να πούμε μόνο αυτό, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη ότι μετακινήσει με αυτήν. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε στην πράξη τις οποίες ούτε τα άλλα σχολεία δεν μπορούν για κάποιο λόγο να μετακινήσουν με αυτήν. Απλώς η μετακίνηση μαθητών και, πώς να το πούμε, και την χρηματοδοτούμε και την θέλουμε και είναι φταίο. Εμείς ένα από τα προγράμματα από τα τρία που είχαμε να επιλέξουμε, το ένα το απορρίψαμε γιατί δεν είχε μετακίνηση μαθητών. Ήταν και μόνο μετακίνηση τα σκάλα. Οπότε είπαμε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, θέλουμε να πάρουμε μαθητές μαζί μας. Υπάρχουν σχολεία και συνάδελφοι οι οποίοι φοβούνται τη μετακίνηση των μαθητών. Αυτοί θα ψάξουν να βρουν σχολεία που σε πρώτη φάση θα μετακινηθούν εκπαιδευτικοί. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Για το σχολείο της κυρίας, τα παιδιά των εκπαιδευτικών που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, εσείς μας είπατε ότι είναι όλοι και αυτό είναι καλό. Όλη η τάξη συμμετείχε στις δραστηριότητες, γιατί αυτό το θεωρώ πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό και καταλαβαίνετε ότι και πάρα πολύ χρονοφόρο και δύσκολο. Ναι, το ξέρω, εμείς δουλεύουμε κομμένως αυτή τη στιγμή. Ναι. Και θεωρώ ότι βασικά είναι ότι όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν. Ναι. Απλά έπαιρνα. Εγώ σαν συντονίστρια έπαιρνα χωριστά και την ομάδα του Erasmus κάποιες ώρες για να κάνουμε το παραπάνω, δηλαδή να κάνουμε το πόστερ, τα πόστερ που είδατε. Και τα άλλα σε τι συμμετείχαν, ας πούμε. Αυτά έδειξα ένα μήνα ενδεικτικά, γιατί είναι πολλά και δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Ότι με την πρώτη είδαμε ένα βιντεάκι και μετά κάναμε συζήτηση για την ανακοίνωση αυτό της ΠΕΠΑ. Με την ΠΙΤΑ είχαμε βάλει ένα βιντεάκι, το συζητήσαμε και μετά φτιάξαμε κατασκευές από ανακυκλώσιμο υλικό. Με την ΓΑΜΑ είχαμε ετοιμάσει ένα φύλλο εργασίας πάνω στο βίντεο που είδανε. Και εκεί είχαν όλα τα παιδιά συμμετοχή. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Να συνεχίσει στα βουλά και. Καλημέρα. Λέγομαι Σταυρούλα Μακαρονοπούλου. Είμαι καθηγήτρια Αγγλικών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο της Μύρνης. Έχουμε ξεκινήσει τα προγράμματα Comenius από το 2002 και το e-training το ξεκινήσαμε το 2007. Το 2005 ξεκίνησε το e-training. Το e-twinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης και από πέρσι που έγινε το Erasmus Plus, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανήκει στο Erasmus Plus. Συμμετέχουν 35 χώρες ευρωπαϊκές. Η φωτογραφία που βλέπετε ανέβηκε φέτος από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης, θα δούμε ποιες είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης, και γίνανε 10.000 οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν και ονομάζονται e-twinners. Επίσης, από πέρσι το Μάρτιο, μάλλον του 2013, συμμετέχουν στη σχολεία από την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν, τη Γεωργία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Τινησία και είναι ένα άλλο πρόγραμμα που ονομάζεται e-twinning plus. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια συνεργασία και από αυτές τις χώρες. 10.000 e-twinners έφτασαν
14. Λοιπόν, οι υπηρεσίες στήριξης είναι η κεντρική υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στις Βρυξέλλες και έχει τα αρχικά CSS, Central Support Service. Σε κάθε χώρα υπάρχει εθνική υπηρεσία στήριξης, η National Support Service, στα ελληνικά το γράφουμε ΕΥΥ, ελληνική υπηρεσία υποστήριξης, η οποία υποστηρίζει μέσα, όπως το δούμε παρακάτω, από ενημερώσεις που κάνει, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Η έδρα τους πλέον είναι βασικά στην Πάτρα, με το σχολικό δίκτυο. Υπήρχε και υπηρεσία στο Υπουργείο, από ό,τι έχω μάθει από πέρσι και λόγω της λιτότητας, τα περισσότερα άτομα έφυγαν, πήγαν στα σχολεία τους και από ό,τι φαίνεται πλέον κάνουν τη δουλειά και οθελώς, δουλεύοντας στο σχολείο και συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες, σεμινάρια κτλ, συνέδρια. Και επίσης υπάρχουν και οι πρεσβευτές, ambassadors, οι οποίοι έχουν κάποια περιοχή, δεν πληρώνονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να έχουν κάποια προσόντα, να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, να έχουν δουλέψει στο e-twinning, διοργανώνουν ημερίδες και βοηθάνε σε οτιδήποτε ζητήσουν, όχι μόνο της περιοχής τους, και σε άλλες περιοχές e-twinners. Στο e-twinning, όπως έδειξε και πριν η Μαρία, μπορείτε να μπείτε από τη διεύθυνση και να γραφτείτε www.etwinning.net. Αυτή είναι η εμφάνιση της κεντρικής δικτυακής πύλης. Διαλέγετε τη γλώσσα, εδώ είναι στα ελληνικά, μπορεί να είναι και σε όλες τις άλλες γλώσσες, 28 γλώσσες. Έχουμε της ελληνικής υπηρεσίας υποστήριξης, στο τέλος το GR. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook, αν πληκτρολογήσετε Hellenic e-twinning, εκεί μέσα μπορείτε να βρείτε πολλές αναρτήσεις, τις οποίες δεν θα βρείτε στις δύο προηγούμενες σελίδες, στις Autobus. Και επίσης και στο Twitter, και αυτό είναι από το Twitter εχθές το βράδυ, όπου στις 7.30 ώρα έγιναν 300.000 οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Ευρώπη. Τι είναι τώρα το e-twinning? Είναι ένα δίκτυο εκπαιδευτικών και έμεσα συμμετέχουν και οι μαθητές, διότι μπορούν να γραφτούν και οι μαθητές, όπου εργάζονται σε ένα κοινό θέμα, χρησιμοποιούν την τεχνολογία, δεν υπάρχουν, όπως είπε και η κυρία Χριστοπούλου, μετακινήσεις, χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα. Μέχρι πέρσι μπορούσαμε να κάνουμε προγράμματα μόνο ένα σχολείο ελληνικό και ένα ή περισσότερα σχολεία από άλλη χώρα. Από πέρσι όμως μπορούμε να κάνουμε πρόγραμμα ένα σχολείο της Ελλάδας με ένα άλλο σχολείο της Ελλάδας και βέβαια είναι και η Κύπρος. Γνωρίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις, πραγματοποιούν projects σαν αυτά που έδειξε η Μαρία, τα ανεβάζουμε και έτσι πετυχαίνουμε να συνεργάζονται οι μαθητές, να συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί, να ανταλλάσσουν απόψεις. Το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό, γίνονται δραστηριότητες διαθεματικές συνήθως. Μέσα στο μάθημα, εγώ που κάνω αγγλικά, τα κάνω στα αγγλικά, τα οποία μπορεί να έχουν σχέση και με το μάθημα, το unit που κάνουμε εκείνη την εποχή, μπορεί να μην έχουν σχέση και να είναι κάτι παρακάτω. Παράδειγμα τώρα, στο Comenius που κάνουμε εμείς, το οποίο το έχουμε κάνει και η e-twinning, γιατί υπάρχει και αυτή η ευκαιρία, δηλαδή όταν κάνει κάποιος ένα πρόγραμμα Comenius τελειώνει φέτος, όσοι είχαμε πάρει πέρσι. Erasmus Plus, να ανεβάζουμε σε ένα blog, σε έναν ιστότοπο κοινό, τα προϊόντα που παράγουμε, αλλά επίσης μπορούμε να τα ανεβάζουμε και στον χώρο που δίνει το e-twinning. Και κάποιες δραστηριότητες τις οποίες κάνουμε εμείς, ασχολούμαστε στο κομμένο στα 7 θαύματα της περιοχής μας. Αυτό το καιρό κάνουμε για το Μίκη Θεοδωράκη. Μέσα στο βιβλίο της 5ης Δημοτικού υπάρχει κείμενο και εργασίες που είναι για το Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή γίνεται διαδεματικά και στα αγγλικά και στα άλλα μαθήματα. Βασικά η γλώσσα είναι τα αγγλικά. Τη στιγμή που πρέπει να μιλήσουμε και να εργαστούμε με εκπαιδευτικούς και παιδιά από άλλα σχολεία είναι τα αγγλικά. Βέβαια αυτό, κάποιοι που έχουν μία δυσκολία στη γλώσσα, δεν είναι να σας αποτρέπει. Μπορείτε να βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει και να είναι μία καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε να μαθαίνετε τη γλώσσα. Για παράδειγμα, εμάς οι Πολωνέζα που έχουμε στο πρόγραμμα το Comenius, παρόλο που η κόρη της, μία νεαρή κοπέλα, είναι καθηγήτρια αγγλικών και δουλεύει διορισμένη σε σχολείο,
Τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στα αγγλικά και όπως μπορεί και με το Google Translate όταν είναι γραπτά τα μηνύματα, επικοινωνεί και με εμάς και με όλους και κάνει ειδήσεις και για Erasmus Plus, KA1 που είναι η κινητικότητα των εκπαιδευτικών και KA2 και δεν τη σταματάει τίποτα. Ναι, είναι και τα ελληνικά, δηλαδή σαν αρχή μπορεί να γίνει ένα ελληνικό και πάντα καλό είναι να ξεκινάτε με ένα E2INI που είναι λίγο πιο περιορισμένο από το Erasmus Plus. Ας τα πούμε και τώρα, δεν πειράζει, μην τα ακολουθούμε, θα τα δούμε και αυτά. Να επιλέξετε ένα θέμα το οποίο πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να το κάνουν οι μαθητές και το E2INI δεν σε περιορίζει στον χρόνο. Δηλαδή μπορείς να κάνεις ένα πρόγραμμα μόνο για 2 μήνες, ένα πάρα πολύ απλό πρόγραμμα. Ξέρω, παιχνίδια που παίζουν οι μαθητές, παραδοσιακά παιχνίδια, διαλέξτε 3-4 παιχνίδια. Ή μπορείτε κοντά στα Χριστούγεννα, έθιμα των Χριστουγέννων, να τα ξεκινήσετε τον Οκτώβριο, να τα τελειώσετε το Δεκέμβριο. Και μετά γνωρίζοντας τους εταίρους, να ξεκινήσετε για να κάνετε μία αίτηση Erasmus Plus. Εμείς θα καταθέσουμε μία αίτηση Erasmus Plus και παρόλο που είναι το πέμπτο πρόγραμμα μάλλον που θα κάνουμε στο κτίριο, γιατί παλιά ήμασταν 2 σχολεία και έτσι βρεθήκαμε με 4. Δεν μπορούσε ένα σχολείο να κάνει 4 προγράμματα στη σειρά. Μια έκανε το ένα, μια το άλλο. Οι νέοι συνεργάτες, οι 3 από τους 7, είναι ένα πρόγραμμα E2INI που το είχα κάνει εγώ αυτοτελές, πέρα από το Comenius. Είδα ότι ήταν πολύ συνεπείς οι συνεργάτες. Σε μία επίσκεψη που πήγαμε τον Ιούνιο με το Comenius, γνώρισε τον Κύπριο συνεργάτη. Αυτός το καλοκαίρι είχε πάει στη Ρουμανία, μπορούσε, το αντέχει το ταξίδι, το αντέχουν οι Κύπροι. Γνώριζε τη Ρουμάνα τη συνεργάτηδα. Η Ρουμάνα με την Πολωνέζα ήταν σε ένα άλλο πρόγραμμα, είχαν πάρει ευρωπαϊκό βραβείο, γνωρίστηκαν στη Βαρκελόνη. Και έτσι 4 είπαμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα Erasmus Plus. Στο οποίο ζητήσαμε και τους άλλους 2 συνεργάτες που είχαμε στο E2INI, δεν ήθελαν και βρήκαν συνεργάτες που είχαν από προηγούμενα προγράμματα και τώρα ψάχνουν για έναν ακόμη. Κάπως έτσι γίνεται αυτό το δίκτυο. Και όταν μπείτε μετά και γραφτείτε, όσοι έχετε Facebook, και για μένα το Facebook δουλεύει πάρα πολύ σε θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Δηλαδή, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα μέσα. Και μπείτε σε κάποιες σελίδες Ευρωπαίων εκπαιδευτικών, Erasmus κτλ. Θα δείτε ανθρώπους που συνεργάζεστε και κάποιοι δεν τους ξέρουν, είναι δικοί σου συνεργάτες. Εσύ ξέρεις τους τρίτους και οι δεύτεροι είναι φίλοι στο Erasmus με τους τρίτους και γίνεται ένα πραγματικά πολύ μεγάλο δίκτυο που έχεις κάτι κοινό να μοιραστείς. Μετά από 13 χρόνια που κάνουμε, δεν ξέρω, εμείς λέμε ότι έχουμε μία αιμονή στα προγράμματα και δεν μπορούμε να σταματήσουμε με τίποτε. Λοιπόν, υπάρχει μία, στο E2INI, μία διαδικτυακή επιμόρφωση, γίνονται κάποια σεμινάρια, τα οποία γίνονται online. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκές κοινότητες, κάποιες ομάδες που υπάρχουν εκεί μέσα για διάφορα θέματα, μπορείτε να μπείτε, να γραφτείτε, να συζητήσετε οτιδήποτε, να ζητήσετε υλικό. Υπάρχουν εκδηλώσεις εκμάθησης, τις οποίες κάνουν βασικά οι πρεσβευτές σε κάθε χώρα. Όταν μπείτε στη σελίδα του ελληνικού E2INI, δεξιά λέει εκδηλώσεις. Έχει ένα ημερολόγιο, πατάτε στο ημερολόγιο, σας βγάζει και τις περιοχές και σας δείχνει σε ποια περιοχή γίνεται κάποιο σεμινάριο. Καλό είναι να πηγαίνει κάποιος αυτά, πάντα κάτι μαθαίνει και εμπειρία να έχει, κάτι ακούει διαφορετικό. Μετά υπάρχουν τα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης. Αυτά γίνονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς τα έξοδα δεν καλύπτονται. Από την Ελλάδα μπορούμε να πάμε, αν γίνεται κάποιος στην Ελλάδα, παράδειγμα έγινε ένα στην Πάτρα, είχα δηλώσει συμμετοχή, είπανε τα εισιτήρια δικά σου, το ξενοδοχείο δικό σου, το φαγητό δικό σου, τελικά δεν μπόρεσα να πάω. Έχω πάει όμως σε ένα άλλο προκρίσεις, το οποίο είχε γίνει εδώ στο Ευγενίδιο. Από εκεί γνώρισα κάποιους ανθρώπους και μετά από ένα εθνικό βραβείο που πήραμε σε ένα Comenius E2INI το 2011 με στείλαν σε ένα τέτοιο συνέδριο στη Βουδαπέστη για 3 ημέρες όπου και εκεί γνώρισα τη μία την Ισπανίδα συνάδελφο και έτσι ξεκίνησα εκείνο το E2INI πρόγραμμα το οποίο τώρα κάνουμε την αίτηση για Erasmus Plus. Επίσης είναι οι διαγωνισμοί, ο εθνικός και ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός και υπάρχουν και τα βραβεία. Και εθνικό βραβείο, αν κερδίσετε, θα πάτε σε ένα συνέδριο που θα γίνει σε κάποια χώρα
στην Ευρώπη, σε κάποια πρωτεύουσα συνέδρους. Το e-learning γίνεται τώρα. Από έναν εκπαιδευτικό μπορεί να γίνει και τους μαθητές του. Μπορεί να κάνουν διευθυντές μεταξύ τους για διάφορα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη διοίκηση του σχολείου, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οτιδήποτε. Σε σχολεία που υπάρχουν βιβλιοθηκάροι μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν. Και επίσης μπορεί να γίνουν και ομάδες εκπαιδευτικών, δηλαδή 2-3 τάξεις. Ας πούμε, εμείς στην πρώτη τάξη έχουμε 3 τμήματα. Μπορεί και οι 3 να συνεργαστούν. Θα γραφτεί στην αρχή ο ένας, μετά θα βάλει και το Α2, για παράδειγμα, θα βάλει και το Α3. Το έργο το ξεκινάνε 2. Ένας εκπαιδευτικός από ένα σχολείο και ένας από το δεύτερο. Και μετά από το ίδιο σχολείο ή και άλλο σχολείο από τη χώρα μπορούν να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι κάτι τη ομάδα εκπαιδευτικών που τη στέλνουν πολύ από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης. Για να υπάρχει και μία συνεργασία και μέσα στο σχολείο, όχι μεμονωμένα ένα τμήμα. Καλό είναι όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα, βέβαια, πάντα να είναι ενημερωμένος ο διευθυντής. Να πούμε και στους άλλους συναδέλφους, εγώ θα ξεκινήσω ένα πρόγραμμα, μήπως θα ήθελες αργότερα να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Να υπάρχει μία διάχυση του τι κάνουμε και σε επίπεδο σχολείου και των συλλόγων γονέων και παραπέρα στο Δήμο, στην τοπική κοινότητα. Τώρα, βασικά χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Έναν υπολογιστή να έχουμε είτε από το σπίτι, τώρα όσοι είμαστε σε δημοτικά είναι λίγο δύσκολο, τουλάχιστον όταν είναι μία μικρή τάξη, να βάλεις να κάνουν κάποιες παρουσιάσεις. Τα μεγαλύτερα παιδιά, 5η-6η τάξη, μπορούν να τα κάνουν. Συνήθως, για να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς γίνονται, κάνουν την εργασία, το PowerPoint τα παιδιά, θα το πάρουμε, θα το διορθώσουμε, θα το κοιτάξουμε εμείς και κάποιες νυχτερινές ώρες. Θα κοιτάξουμε να το ανεβάσουμε όπου είναι. Συμμετέχουν σχολεία από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Και κάποια νηπιαγωγεία εδώ στην Ελλάδα, έτσι όπως τα παρακολουθώ, είναι ένα νηπιαγωγείο στο Καπαρέλι, το οποίο κάνει τρομερά πράγματα. Υπάρχει μια νηπιαγωγός, έχω ένα βιντεάκι αργότερα, αν έχουμε χρόνο, όπου μιλάει πώς γίνονται τα πρώτα βήματα να κρατήσει η Ειρήνη Πατεράκη, που είναι στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης. Που έχουν δώσει όλη τους την ψυχή και πάρα πολλές ώρες για να βοηθήσουν. Κάποια πολύ βασικά βήματα. Κάνουμε την εγγραφή. Θα δείτε μετά στο βίντεο. Μπαίνουμε στο e-twinning.net ή e-twinning.gr. Πάνω δεξιά λέει εγγραφή. Σας ζητάει το email σας, το όνομά σας βέβαια, το email, ένα username να έχετε και ένα password και μετά θα σας έρθει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, αφού ελέγξουν ότι πραγματικά είσαστε εκπαιδευτικός, ότι έχετε εγγραφή. Από εκεί και πέρα, αφού έχετε εγγραφή, θα σας ανοίξει ένας χώρος που ονομάζεται desktop. Θα το δούμε παρακάτω. Εκεί θα αρχίσετε να ψάχνετε για τους συνεργάτες. Καλό είναι στην αρχή να έχετε κάποιο θέμα που θα θέλατε να δουλέψετε, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που προτείνουν μέσα οι εκπαιδευτικοί, που λίγο για πρώτη φορά μπορεί να χαθείτε. Και ίσως να έχετε στο μυαλό σας και κάποια χώρα προτιμάτε. Έτσι, για να είστε πιο κοντά. Πολύ συχνά προτιμάμε Ιταλία, Ισπανία, εμείς οι Έλληνες. Πολύ μεγάλη ζήτηση υπάρχει από Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία. Με το που θα μπει μία ανακοίνωση, μέσα σε ένα τέταρτο, μπορεί να εμφανιστούν 20-30 σχολεία από την Τουρκία. Εμείς ζητάμε στο Erasmus Plus έναν ακόμη εταίρο. Και μέσα σε ένα τέταρτο που βάλαν την ανακοίνωση στο e-twinning, βρεθήκαν 20 σχολεία από την Τουρκία. Λιγάκι τώρα, επειδή εμείς είμαστε και από Νέα Σμύρνη, κάποιο θέμα έχουμε, θα έχουμε επίσκεψη τον Ιούνιο, πώς θα τα πούμε τα πράγματα. Πάντως, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από το σχολείο της Τουρκίας. Μία νέα κοπέλα, η συντονίστρια των Αγγλικών. Είναι πολύ τυπική και στις εργασίες και στα πάντα. Είναι από ένα χωριό 2 ώρες από την Άγγλια. Είναι από την Ατάλια η καταγωγή της, αλλά δουλεύει εκτός πόλης. Είναι εντάξει. Αν έχετε όμως σχολείο από την Κύπρο, υπάρχει πρόβλημα, γιατί τους ζητάνε να δηλώσουν ότι είναι πολίτης μιας χώρας η οποία δεν υπάρχει. Οπότε οι Κύπροι δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Δηλαδή, κάνανε συνάντηση τώρα το σχολείο που θα κάνουν το Erasmus Plus. Στην Τουρκία δεν πήγε κανείς από την Κύπρο. Όμως το πρόγραμμα τώρα που είμαι ο Κύπριος θα έρθει, θα πάρει βίζα από την Τούρκικη Πρεσβεία που είναι στην Αθήνα, για να πάει.
Τώρα, να πούμε τη μαύρη αλήθεια, δεν μπορούμε να... πρέπει να είμαστε λίγο διπλωμάτες. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά που κάναμε το πρόγραμμα και μας δέχτηκε ο Δήμαρχος και ήταν ο κύριος Σκουτελάκης τότε, μίλησε στους άλλους εκπαιδευτικούς και για το θέμα της Κύπρου και για όλα. Τώρα το μαζευτεί ο Δήμαρχος, δεν ξέρω, για να μην διαταράξουμε τη σχέση λίγο, όχι να πούμε ψέματα, αλλά με κάποιο τρόπο διπλωματικό. Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από Τουρκία. Αναζητάτε μετά τον εταίρο, τη χώρα, το θέμα κτλ. Υπάρχει το Twin Space που είναι ο χώρος όπου βάζετε όλο το υλικό σας μέσα, εγγράφετε το έργο, σας ξεκινάει το έργο, σας δίνει ένα χώρο και βάζετε όλο το υλικό εκεί μέσα. Όταν τελειώσει το έργο, κάνετε μία αίτηση απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο, το αξιολογούν και αν δούνε ότι πραγματικά δούνε και τα έργα που έχετε κάνει, είναι αξιόλογο, παίρνετε την εθνική ετικέτα ποιότητας. Με αυτή την ετικέτα μπορείτε να κάνετε αίτηση για τον εθνικό διαγωνισμό. Όταν και ο άλλος εταίρος, ας είστε 7, τα δύο σχολεία πάρουν την εθνική ετικέτα ποιότητας, την ευρωπαϊκή ετικέτα, εθνική ετικέτα ποιότητας, συγγνώμη, παίρνουν αυτόματα και την ευρωπαϊκή. Και με την ευρωπαϊκή πηγαίνετε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Και τα σχολεία μας πάνε πάρα πολύ καλά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και φέτος πήρε πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο, ένα δημοτικό, ναι, δεν θυμάμαι ποιο παιδί. Αυτή είναι μια παρουσίαση, ένα βιντεάκι που θα το δείξουμε μετά, επειδή δεν έχουμε τώρα ίντερνετ για να το πάμε κατευθείαν, πώς γραφόμαστε. Αυτό είναι το desktop. Όταν δηλαδή γραφτείτε, σας ανοίγει αυτό. Είναι η κεντρική σελίδα. Μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει, ποια σεμινάρια υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν στη μέση κάποια ερωτηματολόγια που βγάζουν και απαντάτε για να τους βοηθήσετε να προχωρήσουν στο έργο. Δίπλα είναι το προφίλ. Στο προφίλ, όταν πατήσετε, αφού έχετε εγγραφεί, σας ζητάει κάποια στοιχεία δικά σας. Τι ειδικότητα έχετε, για το σχολείο σας, με ποια άλλα μαθήματα έχετε σχέση εσείς και θα έχει σχέση το πρόγραμμα. Βρείτε e-tweeners, θα σας ανοίξει όπως σας έδειξε η Μαρία πώς μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικούς. Αν τους ξέρετε, πηγαίνετε κατευθείαν και γράφετε το όνομα του εκπαιδευτικού. Αν δεν τους ξέρετε, μπορείτε να βάλετε τη χώρα και να ψάξετε. Το πιο εύκολο βέβαια είναι από εκεί που υπάρχουν οι ανακοινώσεις να μπείτε και να αρχίσετε να ψάχνετε σε όλες αυτές τις σελίδες. Μετά η αίθουσα στον εκπαιδευτικό. Μπορείτε να βρείτε διάφορα σεμινάρια online που τρέχουν εκείνη τη στιγμή, εκείνο τον καιρό και να γραφτείτε, να πάρετε μέρος κι εσείς. Οι πηγές. Μπορείτε να βρείτε υλικό που θα σας βοηθήσει. Και υπάρχουν και έτοιμα πακέτα για κάποια προγράμματα. Μπορείτε να βρείτε ένα πρόγραμμα που να σας λέει θα κρατήσει τόσο χρόνο, είναι για αυτή την ηλικία των μαθητών, ας πούμε του Δημοτικού 6-12, να σας δίνει ιδέες για δραστηριότητες. Μπορείτε να δείτε εκεί μέσα και παλιά προγράμματα επιτυχημένα που τα περνάνε οι υπηρεσίες υποστήριξης. Και η υποστήριξη βέβαια που πατώντας εκεί μπορείτε να ζητήσετε όπου για οποιαδήποτε βοήθεια και με email και με τηλέφωνο. Επίσης είναι ένα εύκολο τηλέφωνο το e2e. Άμα βάλετε το e, ας πούμε τι νούμερο έχει, να υπολογίσετε τα γράμματα, τι αριθμό έχουν, βγαίνει ένα νούμερο 800. Εδώ δείχνει το πρόγραμμα που έχετε, το έργο που έχετε. Αυτό είναι από το τελευταίο πρόγραμμα κομμένους που έχουμε εμείς και εδώ έχουμε κάνει twinning. Δηλαδή εδώ μέσα βάζουμε τα προϊόντα μας όλοι. Επίσης, ξεχωριστά από αυτό, μπορεί να υπάρχει και ένα κοινό blog ή μη κοινή στο σελίδα και του σχολείου σας. Εμείς το ανεβάζουμε και στον σχολείο μας, τα blogs τους ιστότοπους. Λέει ανοιχτό, αν δείτε αριστερά. Σημαίνει ότι το έργο δουλεύεται ακόμη. Κλειστό, στο κλειστό, σας δείχνει τα έργα τα οποία έχουν τελειώσει. Τα έχετε κάνει εσείς, αλλά έχουν τελειώσει. Όταν περάσει ο χρόνος που έχετε πει ότι θα διαρκέσει το έργο, σας στέλνει μια ειδοποίηση. Έχετε τελειώσει με το έργο, μπορούμε να το κλείσουμε. Λέτε ναι, αλλά μπορείτε να βρείτε ότι έχετε κάνει εκεί που λέει κλειστό. Και το τρίτο, το εκκρεμεί, είναι το έργο πριν εγκριθεί από τις εθνικές υπηρεσίες, δηλαδή θα γράψετε, θα κάνετε εσείς την συνεργασία με ένα άλλο ή περισσότερα σχολεία, αλλά μέχρι να το ελέγξουν ότι πραγματικά πάλι είναι σχολείο και δεν συμβαίνει κάτι άλλο, αν και είναι
τελείως αδύνατο να μπει κάποιος άλλος εκεί μέσα στο Ιδρύνη, θα υπάρχει το εκκρεμή. Αριστερά βλέπετε το τίτλο του έργου, εμείς έχουμε The Seven Wonders of Our Region, ασχολούμαστε με 7 θέματα από την περιοχή μας. Η ετικέτα σας βγάζει στην αρχή μια ετικέτα η οποία αναφέρει όλους τους εταίρους. Όταν το τελειώσουμε, θα κάνουμε αίτηση για να πάρουμε εθνική ετικέτα ποιότητας και από εκεί, από το κατεβάστε, θα μπορούμε να την κατεβάσουμε και να την εκτυπώσουμε. Αν πάρει κι άλλος ένας, θα μας βγει και για την ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας από κάτω. Στη δεξιά τη στήλη, στο Twin Space, είναι ο χώρος όπου ανεβάζουμε όλο το υλικό. Εάν πατήσατε στη άμπα, πατούσαμε αριστερά, εκεί που έδειχνε το πρόγραμμα, θα έβγαζε σε αυτή την σελίδα. Εδώ δίνει ορισμένες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τι ηλικία είναι, τα παιδιά και τη γλώσσα που εργαζόμαστε. Αυτό είναι η πρώτη σελίδα από το Twin Space το δικό μας. Το πώς θα φτιάξετε αυτή τη σελίδα εξαρτάται από την κάθε συνεργασία. Δηλαδή, εμάς είπαν να βάλουμε ένα για το πρώτο θαύμα, άλλο για το δεύτερο θαύμα, άλλο για το τρίτο, άλλο για τη συνεργασία. Και έχει μεγάλο ρόλο και ο συντονιστής, κυρίως όταν είναι Erasmus Plus, Comenius. Εντάξει, εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτή η εμφάνιση. Σε ένα προηγούμενο είχαμε με τους μήνες. Είχαμε το μήνα, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και βάζαμε εκεί μέσα. Τώρα αυτό είναι λίγο πολύ μεγάλο, αλλά ήθελε έτσι συντονίστρια, είναι Σλοβάκα. Επιμένει, δεν γνωρίζει αγγλικά, η συνεννόηση γίνεται μέσα από μεταφραστή. Εντάξει. Προχωράμε όμως, δουλεύουν όλοι υποδειγματικά. Εδώ βλέπετε από το πρώτο θαύμα. Ένα print screen έχω κάνει εδώ. Δεν μπορούσαμε να έχουμε το ίντερνετ για να τα βλέπουμε ζωντανά. Υπάρχει, η πρώτη φωτογραφία είναι από μια τηλεδιάσκεψη που είχε κάνει το σχολείο της Πολωνίας με την Κύπρο και την Σκωτία, αν θυμάμαι καλά. Και από κάτω είναι ένα PowerPoint που είχαμε φτιάξει εμείς για το πιο ψηλό σημείο, για την Πάρνηθα και είχαμε συμπεριλάβει όλες τις εργασίες των μαθητών. Μπορείτε να ανεβάσετε PowerPoint, μπορείτε να ανεβάσετε βίντεο, μπορείτε να ανεβάσετε Word, ό,τι θέλετε. Έχουμε μία ηλεκτρονική, τη λέμε έτσι, εφημερίδα, κάθε φορά που γίνεται μία συνάντηση. Συγκεντρώνουμε όλες τις εργασίες περιληπτικά που έχουμε κάνει. Μου στέλνουν εμένα φωτογραφίες και κείμενο και σχετικά με τη συνάντηση τι έχει γίνει. Και αυτά τα φτιάχνω σε ένα publisher αρχείο. Το κάνω PDF, ανεβαίνει κάπου αυτό στο ίντερνετ. Σιγά σιγά θα τα βρείτε όλα αυτά και εγώ δεν ήμουν expert στους υπολογιστές, έγινα όλα αυτά. Και μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα και συνοπτικά να βλέπει τι κάνει το κάθε σχολείο. Προσπαθούμε να τα εκτυπώνουμε και να τα αναρτούμε και στους πίνακες ανακοινώσεων που έχουμε για το πρόγραμμα, οπότε να τα βλέπουν και από πιο κοντά τα παιδιά. Φωτογραφίες και λίγα λόγια, για το τάδε θαύμα έχει γίνει αυτό, στην τάδε επίσκεψη κάναμε αυτό. Εδώ είναι από μια συνάντηση που κάναμε στην Πολωνία, είχαν πάει δύο συναδέλφους στην Πολωνία. Τώρα, όπως ακούσατε και πριν, στο σχολείο μας έχουμε κάνει 4 προγράμματα Comenius. Μόνο τα 2 από αυτά τα προγράμματα τα κάναμε e-twinning. Στην αρχή δεν υπήρχε και το e-twinning για να το κάνουμε. Και είχαν γίνει και 3 καθαρά e-twinning προγράμματα. Το ένα ήταν Myths and Legends. Γράφαμε κάποιους μύθους δικούς μας. Έγραφε το σχολείο της Πολωνίας. Και το σχολείο της Σλοβενίας. Ήταν Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία. Και στο τέλος γράψαμε και εικονογραφήσαμε ένα κοινό μύθο. Το δεύτερο κράτησε πάρα πολύ λίγο, αν θυμάμαι 4 μήνες, 4 seasons of celebrations. Δηλαδή περιγράφαμε κάποιες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες. Ήταν ένα απλό. Το τρίτο που ήταν και Comenius, πήραμε το πρώτο εθνικό βραβείο στην κατηγορία Comenius e-twinning. Το Twin Pass Travel Agency και τα αρχικά TTA ήταν ένα e-twinning που κάναμε και με αυτούς τώρα θα κάνουμε την αίτηση Erasmus Plus και το πρόγραμμα που τώρα τρέχουμε, τα 7 θαύματα της περιοχής μας.
Το e-twinning κάνει διάφορους διαγωνισμούς. Ένα διαγωνισμό που είχε γίνει το 2007, το μήνυμα της ηλεκτρονικής αδερφοποίησης, ζητούσαν ζωγραφιές από τα παιδιά του Δημοτικού, από το Γυμνάσιο και το Λύκειο ζητούσαν βιντεάκια. Και συμμετείχαμε με διάφορες ζωγραφιές, πήραμε το πρώτο εθνικό βραβείο, το πρώτο και το δεύτερο έπαινο, στην κατηγορία σχολεία, δημοτικά σχολεία. Το δώρο ήταν ένας διαδραστικός πίνακας, όχι όμως ο κανονικός, είναι μία εφαρμογή που βάζει στον ασπροπίνακα και κάποια άλλα μικρότερα δωράκια για τα παιδιά. Το 2011 υποβάλαμε στο πρώτο έτος, και κακώς που υποβάλαμε στο πρώτο έτος, έπρεπε να υποβάλουμε στο δεύτερο έτος, που θα είχαμε κάνει όλη τη δουλειά, για το έργο Comenius Go Green, Go Clean, Act Now, ένα περιβαλλοντικό έργο, όπου έγινε μία τρομερή δουλειά 9 σχολείων. Και εμείς πήραμε το πρώτο εθνικό βραβείο. Το σχολείο πήρε κάποια δώρα πάλι μικρά για τα παιδιά, ασύρμακτα πληκτρολόγια, ποντίκια και για το συντονιστή ήταν οι 3 ημέρες που πήγα στο... Αυτά τα PDWs είναι Professional Development Workshops, εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης και γινότανε τότε στη Βουδαπέστη, 3 ημέρες στη Βουδαπέστη, όπου γνωρίζεις και άλλους εκπαιδευτικούς, ανταλλάσσεις απόψεις, ξεκινάς κάποια καινούργια προγράμματα με αυτούς, γίνεσαι με κάποιους φίλους. Εκεί είχε πάει, πριν να φτάσω εγώ, γιατί μου είχα βγάλει ένα εισιτήριο με πολλές ώρες τράνζιτ, ένας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι πρεσβευτής, διευθυντής δημοτικού, ο κύριος Τουρλιδάκης λέγεται, και είχε γνωρίσει έναν Ισπανό, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαίων και νέων ελληνικών σε κάποιο σχολείο στα νότια της Ισπανίας και μιλούσε τέλεια ισπανικά. Ήρθε πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί πήγε σε 2 συνέδρια, σε 2 νησιά, συναντηθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας, συζητήσαμε, πού και πού ανταλλάσσουμε emails, είναι πολύ πολύτιμη εμπειρία αυτή. Τώρα αυτά είναι η ετικέτα ποιότητας, η εθνική και η ευρωπαϊκή, για τα 3 προγράμματα που έχουμε κάνει. Τα τελευταία χρόνια βγάζουμε και για τους μαθητές. Τα φωτοτυπήσαμε και δώσαμε στους μαθητές ξεχωριστά από μία ετικέτα ποιότητας και το φέρανε έτσι, είχαν πολύ καμάρι. Τα 7 θαύματα της περιοχής που κάνουμε. Αυτό είναι ένα πόστερ, δεν χωρά για να το βάλω ολόκληρο, το έχω κόψει σε 3 κομμάτια, που δείχνει τη συμμετοχή και πάντα είμαστε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στο πιο ψηλό σημείο συμμετοχής από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με το να γραφτείτε στο e-twinning, δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα θα ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα. Είναι πολύ γραμμένοι, αλλά δεν είναι τόσα πολλά τα προγράμματα. Μπορείτε να το σκεφτείτε, να πάρετε τον χρόνο σας να ψάξετε και όταν αισθάνεστε έτοιμοι και έχετε βρει το κατάλληλο εταίρο, ξεκινάτε. Αν όμως ενδιαφέρεστε για κάτι, η συμβουλή μου είναι όταν σας απαντήσουν, απαντήστε αμέσως. Γιατί μπορεί να έχει προλάβει κάποιος άλλος να απαντήσει πριν από εσάς, μέχρι να το σκεφτείτε και να μην μπορέσετε να κάνετε μαζί πρόγραμμα. Αν πραγματικά το θέλετε με αυτό που έχετε βρει, απαντήστε αμέσως. Αυτό είναι ένα πόστερ που έχουν βάλει γιατί γιορτάζεται και τα 10 χρόνια και τώρα γίνεται, αν μπείτε μέσα στο e-twinning.gr, γίνονται διάφορες δραστηριότητες και έχουν ανεβάσει ένα πόστερ, κάνουν ζωγραφιές στα παιδιά, στέλνουν καρτούλες, χρόνια πολλά κτλ. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο να δείξουμε ένα βιντεάκι ή όχι. Ναι, να μιλήσουμε για να κάνουμε ερωτήσεις. Και αν χρειάζεται, δείχνουμε. Ωραία, απλώς αυτό το βίντεο, αν μπείτε μέσα στο e-twinning και στο NET και στο GR, και να χτυπήσετε και στο Google, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά βιντεάκια που σας καθοδηγούν βήμα προς βήμα και σας δείχνουν ακριβώς, πατάτε εκεί, κάνετε αυτό, κάνετε αυτό. Θέλει λίγο χρόνο να διαθέσετε και λίγο ψάξιμο. Ευχαριστώ. Αν θέλει να σας ρωτήσουμε κάτι, μπορούμε. Ναι, βεβαίως. Σκόψαμε το βίντεο για να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις.
Και δεν έχουν λήξει, δεν έχει λήξει προθεσμία, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Κάνετε πρόταση πρώτα απ' όλα, έναν έχετε περισσότερους εταίρους στο e-twinning. Είστε πολλοί. Ωραία. Ναι, μπορείτε να τους κάνετε πρόταση, να σκεφτείτε ένα θέμα και να, για του χρόνου να καταθέσετε μία αίτηση. Να δείτε την αίτηση τη φετινή, μπείτε στο eki.gr, βρείτε και την αίτηση τη φετινή, του 2015, κατεβάστε την για να δείτε περίπου τι είναι αυτά που ζητάνε. Διαβάστε και τα 10 βήματα, κάπου αποθηκεύστε τα, γιατί ξέρετε όταν λήγουν οι προθεσμίες, πολλές φορές τα κατεβάζουν. Και τα ξανανεβάζουν πολύ αργά, δηλαδή είναι τώρα περίπου 2 εβδομάδες που τα ανεβάσανε και για τις σχολικές συμπράξεις 30 Μαρτίου λήγει η προθεσμία. Δηλαδή κάπου πρέπει να έχετε φυλαγμένη την αίτηση και τα βήματα. Κάντε τους την πρόταση, να κάνετε και ένα Erasmus Plus, κάντε μία αίτηση, να βρείτε ένα καλό θέμα, να μην είναι ένα απλό, δηλαδή και στα σεμινάρια που πηγαίνω και ακούω, δεν θέλει τα παιχνίδια, πώς περνάω τη μέρα στο σχολείο μου, έχει τόσο απλά πράγματα και όπως είπε και η κυρία Χριστοπούλου, αυτά που έχουν προτεραιότητες. Εμάς είναι λίγο δύσκολο το θέμα και ομολογώ που δυσκολία είναι τα παιδιά λίγο. Δηλαδή, η δραστή... Κάνουμε κάτι για την ιστορία της Καλυφθέας και την ιστορία του τόπου μας. Ναι. Και έχουμε κάποιες πρέπει να πάρουν συνεδριώσεις από όπουδες, από όπουδες. Κοιτάξτε, εντάξει, για να κάνουμε μία αίτηση βάζουμε πράγματα μέσα για να φαίνονται ωραία. Αλλά αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, καλό είναι να μην τα βάζουμε. Ας αλλάξουμε θέμα, ας βρούμε κάποιο άλλο θέμα, το οποίο να μπορούμε πραγματικά να το δουλέψουμε, γιατί μετά χανόμαστε και λέμε τώρα τι να κάνω, πώς να το προχωρήσω, έχω κολλήσει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα e-twin, κάνετε αυτό το θέμα. Ωραία, εντάξει, θα τελειώσει αυτό κάποια στιγμή. Βρείτε ένα άλλο θέμα το οποίο θα μπορέσετε να το δουλέψετε σαν Erasmus Plus. Γιατί το e-twin, τις περισσότερες φορές το εγκρίνουν, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει στο Erasmus Plus. Και τώρα εγώ άκουσα ότι είναι πιο εύκολο το Erasmus Plus. Εγώ να πω την αλήθεια που έχω κάνει πολλές αιτήσεις, είχα κατεθέσει κάποτε και για συντονίστρια για κομμένιους. Μου είναι θολά και εμένα τα πράγματα τώρα. Μην νομίζετε ότι επειδή έχει δουλέψει ένα άλλο, ότι είναι εύκολο. Εντάξει, το ίδιο είναι εύκολο. Ζητάνε ένα συνεργάτη, ας πούμε, το λύθηκα. Ναι, βεβαίως, άμα δεν... Πολλά, ναι, ακόμα... ναι. Και αν θέλετε, κοιτάξτε, τώρα τους συνεργάτες αυτούς τους ξέρετε και ξέρετε πώς ανταποκρίνονται, γιατί πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται. Δηλαδή, άλλες φορές μπορεί να δημιουργηθούν και πάρα πολλές, πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Και άλλες φορές, εντάξει, όπως τώρα σε αυτό το πρόγραμμα, την κάνουμε τη δουλειά μας, την κάνουμε υπέροχα τη δουλειά τους, έχουμε λιγάκι στην επικοινωνία πρόβλημα, δηλαδή στέλνεις ένα email, ζητάς κάτι, παίρνει λίγο χρόνο. Αν εσείς βλέπετε ότι συνεργάζεστε πάρα πολύ καλά, αξίζει να δοκιμάσετε με αυτούς. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, δοκιμάστε με κάποιους άλλους και πολλοί έχουν έτοιμα τα προγράμματα από πριν και ζητάνε κάποια χώρα, για παράδειγμα, για να μπει στο πρόγραμμα. Τώρα, αν μπορέσετε να βρείτε και τελευταία στιγμή
κάποια χώρα που να το έχει έτοιμο και να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία του σχολείου σας, ίσως και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά λίγο θα τρέξετε πολύ. Ορίστε. Α, μάλιστα, ναι. Αυτά είναι για το Erasmus Plus, λέτε. Να σας πω. Εγώ σε ένα σεμινάριο που πήγα τώρα που είχε κάνει το ΙΚΙ, είπα καλύτερα να ψάχνετε να βρίσκετε μόνοι σας. Και σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Χριστοπούλη, διάφορες εταιρείες, κάποιοι είχαν αναθέσει, είπανε σε εταιρείες να τους ετοιμάσουν το πρόγραμμα και στο τέλος τους ζήτησαν, πήγαν και τα ταξίδια, ξεκίνησαν, τους ζήτησαν τόσα χρήματα που μπορεί να μην τους έσαναν όλη η επιχορήγηση που είχαν δώσει. Ναι, γιατί κάλυπταν έλεγε και το έργο ότι καλύπτουμε διαμονή καλύτερα να δείτε το θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε και να ψάξετε εσείς και μέσα από αυτό που έχει ανεβάσει και το Erasmus Plus. Υπάρχουν εκεί και για τέτοια και για ΚΑΑ1, ατομική κινητικότητα. Κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε και κάποια προβλήματα. Είναι και προχωρημένη η ώρα. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για το Teachers for Europe. Είναι κρίμα λίγο που οργανωθήκαμε με τη συνάδελφο την Έτη Χριστοπούλου, τη Σχολική Σύμβουλο της Θεσσαλικής της Περιφέρειας, πριν από 10 μέρες για να κάνουμε τη σημερινή συνάντηση. Και είπαμε να την κάνουμε σε παιδαγωγική συνάντηση, 11-2, και δεν υπήρχε και πολύς χρόνος για εισηγήσεις, γιατί θα μπορούσαν για το Teachers for Europe να μιλήσουν εκπαιδευτικοί της τάξης, που είναι και το πιο σημαντικό, και να δείξουν πράγματα που έχουν κάνει με τους μαθητές τους, αλλά θα έχουν επόμενη ευκαιρία. Ήδη βλέπω εδώ μέσα 4-5 Teachers for Europe που είναι Γκέλιμα Νούς, ο Τραγαζίκης, ο Σκάρμος, ο Φίλιππος και η Κωνσταντίνα Σαλιώτη, ο Φίλιππος Αμπογιατζής που είναι σημερινή και άλλους ίσως που μου διαφεύγουν. Έχουμε συντεταθεί ένας αρκετούς Teachers for Europe. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από το 2011. Είναι καθαρά ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πιο στοχευμένο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ίσως δεν είναι διασυνδεδεμένο τόσο πολύ όπως είναι το Erasmus Plus ή το eTwinning, συνδέεται με αυτά, αλλά με άλλους εκπαιδευτικούς από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η ιδέα, η σύλληψη και η εφαρμογή όλου του όλου προγράμματος ανήκει στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της αντιπροσωπείας, είναι ο κ. Καρπούνης, ο αντιπρόεδρος είναι ο κ. Περουλάκης Άρης. Ο Άρης ο Περουλάκης, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, συνέλαβε την ιδέα, την οραματίστηκε και την άσε σιγά σιγά την εφαρμόζει με ευρωπαϊκά κονδύλια. Το 2011 ξεκίνησε. Η ιδέα ήταν εκπαιδευτική να επιμορφωθούν σε πρώτη φάση για τα ευρωπαϊκά θέματα και εκείνοι πολλαπλασιαστικά να επιμορφώσουν τους μαθητές τους για ευρωπαϊκά θέματα παντός είδους και φύσεως μέσα από τα ενδιαφέροντά τους. Το 2011 ξεκίνησε με ένα κεντρικό κορμό, πιο συγκεντρωτικά, με 4 εισηγητές που άρχισαν να επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς ήδη. Βασικά στελέχη είναι η κυρία Σδεράκη Φωτεινή, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στα θέματα ευρωπαϊκών σχέσεων και διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών σπουδών. Ο κύριος Λιμούρης Κόλλος, είναι οικονομολόγος. Και άλλες συνάδελφοι που έχουν αναλάβει το βιωματικό κομμάτι. Αυτοί οι εισηγητές επιμόρφωναν απευθείας στην αρχή τους εκπαιδευτικούς
οι οποίοι με τη σειρά τους έκαναν κάποιο project με τους μαθητές τους στην τάξη. Από πέρσι όμως και μετά, είδαν ότι επειδή ήθελαν να το ξεκλεινώσουν σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορούσαν να το καλύψουν. Είναι σαν αυτό που είπε η συνάδελφος Σταυρούλα η Μακαρονοπούλου. Έφτιαξαν αποκεντρωμένα ένα μεγάλο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά, στην Βηρωτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, παντού, με πολλαπλασιαστές, τους οποίους ονόμασαν πρεσβευτές αμπάσαντος. Εγώ λοιπόν σας μιλώ σήμερα με τις δύο ιδιότητες, και ως σχολικός σύμβουλος και ως αμπάσαντος σε αυτό το πρόγραμμα. Πολλαπλασιαστής δηλαδή. Δηλαδή, να εξηγήσω, το πέσι το 2013-2014 έκαναν μία πρόσθεση και είπαν οι παλαιότεροι Teachers for Europe που είχαν μορφωθεί ως Teachers for Europe και είχαν τρέξει προγράμματα με την τάξη του με το σχολείο ή σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν είχαν εμπλακεί με κάποια τάξη αλλά είχαν το know-how, έτσι, την εμπειρία από εκμορφώσεις κλπ. Που θέλουν να κάνουν αίτηση για να γίνουν αμπάσαντος. Μετά οι αμπάσαντος λοιπόν μορφωθήκαμε, η πρόσθεση βγαίνει γύρω στον Οκτώβριο και για Teachers for Europe και για αμπάσαντος. Οι λεγόμενοι τέλος πάντων αμπάσαντος επιμορφωθήκαμε το Γενάρη, εμείς στο Βόλο, φέτος έγινε στην Καλκίδα, ένα τριήμερο, με, πάνω σε βιωματικές μεθόδους μάθησης, αλλά και σε την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς, τη διαφορά που έχει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη πέση ειδικά που ήταν και η επέτειο των ευρωπαϊκών εκλογών, έτσι, των ευρωπαϊκών εκλογών στην Ελλάδα, είχαμε και πολλά θέματα σε αυτά. Και με τη σειρά μας μετά, η αμπάσα τους, μορφώνουμε ο καθένας, να αναλαμβάνουμε μία ομάδα 5-6 εκπαιδευτικών, να την υποστηρίξουμε. Φέτος έχουμε συμπράξει 2 αμπάσαντων με 12, ας πούμε, εκπαιδευτικούς. Και εκμορφώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας και διαζώσεις με 2-3 συναντήσεις και εξαποστάσεις μετά, μέσα από τη πλατφόρμα του Teachers for Europe, αλλά και μέσα από καθημερινή επικοινωνία με mail, τηλέφωνο, Skype, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί για 1,5-2 μήνες να τρέξουν ένα project που θα διαλέξουν με τους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές τους. Θυμόμαστε πριν από 100 χρόνια όταν όλησε ο Dewey και ο Kilpatrick τη μέθοδο, την εκπαιδευτική μέθοδο project. Project είναι a healthy purpose to lack, δηλαδή μια ενθουσιώδη σκόπιμη πράξη. Και για να είναι ενθουσιώδη, σίγουρα το θέμα δεν πρέπει εμείς να το επιβάλλουμε στους μαθητές, αλλά πρέπει να είναι κοινή συνενέση με τους μαθητές, σε συμφωνία με τους μαθητές μας. Τα θέματα ποικίλουν. Και αν μπείτε στην πλατφόρμα, είμαστε έτοιμοι. Αν μπείτε στην πλατφόρμα του Teachers for Europe, θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Πέρσι, ας πούμε, επειδή ήταν η κυρία Δαμανάκη, η επίτροπος, είχε ασχοληθεί και με το θέμα της, ήταν επίτροπος αλληλείας, πολλά project τρέξανε γύρω στο θέμα της προστασίας του γόνου. Να μην πιάνουμε τη γαρίδα, τα ψαράκια, σε μικρό μέγεθος, πριν να γίνουν εκείνα σε ηλικία αναπαραγωγής, ώστε, γιατί κάνουμε τεράστια ζημιά στο θαλάσσιο σύστημα. Θα περάσω από εκεί. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα λοιπόν Teachers for Europe είναι μια ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση. Αυτά τα είπαμε, οργανώνεται από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σας έρχονται οι κύκλιες διαταγές. Αν είδατε τον 8 Νοέμβρη, έχουν έρθει οι κύκλιες διαταγές, ότι είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και ο κεντρικός άξονας εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών ικανών να κοινωνούν στους μαθητές θέματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές. Το κίνητρο είναι κυρίως εσωτερικό κίνητρο, όπως λίγο πολύ και των άλλων προγραμμάτων. Το ωραίο ταξίδι, δηλαδή η ωραία περιπέτεια που θα ζήσουμε με τους μαθητές μας. Μέσα από το project, μέσα από την υποστήριξη, μέσα από τα πράγματα που θα μάθουμε, αλλά και μέσα από τις σχέσεις που θα διαμορφώσουμε και τους συναδέλφους που θα γνωρίσουμε. Υπάρχει και ένα μικρό εξωτερικό κίνητρο που είναι ένα ταξίδι 3 ημερών, 2 για 2 νύχτες στις Βρυξέλλες, όπου όμως δεν καλύπτονται τα έξοδα για όλους, καλύπτονται για ένα 20% ίσως των Teachers for Europe που θα
έτσι, ένα μικρό ποσοστό το δίδυμο σχολείου. Για τους άλλους καλύπτεται η ξενοδοχειακή και η εκεί διαμονή και έτσι, κατάσταση, αλλά πληρώνει ήδη τα αεροπορικά εισιτήρια. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι όχι ότι θα πάνε μόνο στην Ξέρετε, αλλά ότι εκεί θα τους αναλάβουν υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και τους ξαναδούν εκεί στα κτίρια και σε αίθουσες που βλέπουμε τώρα που γίνεται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τους μεταφράσεις κλπ. Και τους μιλούν για τους θεσμούς. Θεωρώ ότι εδώ οι περισσότεροι έχετε μεγάλη εμπειρία και από τέτοια θέματα και όσοι έχετε ταξιδέψει ή έχετε ζήσει στο εξωτερικό, έχετε νιώσει όπως νιώθω και εγώ αυτό που έλεγα πριν, ότι που το είπε και ο Πρωθυπουργός μας πρόσφατα, ότι αισθανόμαστε πολλές φορές ενοικιαστές και ιδιοκτήτες μέσα στην Ευρώπη και τα Ελληνόπουλα έχουν άγνοια σε πολλά θέματα ευρωπαϊκά. Γιατί είναι φυσικό αυτό, γιατί είμαστε ξεκομμένοι από γεωγραφικής πλευράς, αν δούμε το χάρτη. Ένα παιδί του Λουξεμβούργου, ας πούμε, που έχω ζήσει 4 χρόνια, ή του Βελγίου, σε μισή ώρα μπορεί να βρίσκεται στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Και μέσα στο σχολείο του διδάσκεται τα γαλλικά και τα γερμανικά και τα αγγλικά μέσα από το σχολείο, έτσι, χωρίς φροντιστήρια. Στην Ολλανδία είναι πάλι σε 2 ώρες. Δηλαδή οι αποστάσεις είναι τόσο μηδαμινές που έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Δυστυχώς για εμάς οι μαθητές μας, τα Ελληνόπουλα και εμείς οι ίδιοι, βέβαια είμαστε ξεκομμένοι και πρέπει να σχεδιάζουμε ένα χρόνο ολόκληρο για να πάμε ένα ταξίδι. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι βοηθάει στο να αποκτήσουν κυρίως την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη τα παιδιά. Αλλά ακόμα και όσοι είναι κριτικοί, επικριτικοί μάλλον απέναντι στα ευρωπαϊκά θέματα, μέσα από το Digital Europe δεν γίνεται προπαγάνδα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς γνωρίζουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορούν να την απορρίψουν έτσι, με επιχειρήματα. Γίνεται λοιπόν γενικός άξονα της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών ικανών να κοινωνούν στους μαθητές θέματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές. Η ομάδα στόχου, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, ήταν μαθητές από την τετάρτη τάξη και πάνω, αλλά από φέτος ξεκίνησε, κατέβηκε στο εμπειαγωγείο. Οπότε έχουμε επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς που είναι από εμπειαγωγή μέχρι και δάσκαλοι, αλλά και ειδικοτήτων αγγλικών, γαλλικών κλπ. Σκοπός του προγράμματος Teachers for Europe είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας την εκπαίδευση καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επιμνημονίων. Τα γνωστά, δηλαδή βιωματικές μεθόδους μάθησης, μέθοδο projects και του GUE. Αλλά μέσα από την επιμόρφωση που παίρνουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Εκτός από την ιστορία της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από την Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, ας πούμε την ΕΚΑΚ, ξεκίνησαν δειλά τα πρώτα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον γαλλογερμανικό άξονα που αυτός δεν πρόκειται να σπάσει, γιατί είναι αμοιβαία συμφέροντα και εκεί βασίζεται όλο το δόμημα. Από Αντενάουερ και Ντε Γκολ, Κόλ και Μιτεράν, μέχρι σήμερα Μέρκελ και Ολάν και πάει λέγοντας. Και μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών του Δημοτικού, κυρίως να περάσουμε στα παιδιά του Δημοτικού, σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τα προγράμματα Erasmus Plus που αύριο φοιτητές θα μπορούν να αξιοποιήσουν, όπως και ένα πρόγραμμα Europa School που γίνεται στα Λύκεια. Και εκεί οι μαθητές πηγαίνουν στο Στρασβούργο, να επισκεφτούν στο Στρασβούργο. Καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Μέσα στην επαγγελματική, τα δικαιώματα που δίνονται για επαγγελματική κινητικότητα, μετάβλιο. Να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα. Μέσα από θεατρικό παιχνίδι, μέσα από μέθοδο project. Να αποτελέσουν μέλη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και την βελτίωση των συνδικών ζωής τους. Έχει αρχίσει δειλά-δειλά αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής που να γίνεται και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως ήταν ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα.
να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια μεγάλη πλατφόρμα, όπως αυτή που είδατε για το E2Win και το Erasmus Plus, που μέσα από εκεί μπορείτε να βρείτε ακόμα και όσοι δεν συμμετέχετε στο πρόγραμμα, να πάρετε, ας πούμε, να κατεβάσετε κάποιο PowerPoint της κυρίας Αστεράκη, κάποιο εισηγητή και να το αξιοποιήσετε στην τάξη στην αγωγή του πολίτη, να μιλήσετε για ευρωπαϊκούς θεσμούς, για ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για άλλα ευρωπαϊκά θέματα, για το ευρώ και την ιστορία του ευρώ. Μπορείτε να μπείτε στα αποτελέσματα, ένα φάκελο, δεν έχουμε ίντερνετ, μέσα από τη διεύθυνση που θα σας δείξω στην τελευταία διαφάνεια, να μπείτε και να δείτε εκεί που λέει αποτελέσματα, ό,τι υλικό έχει μαζευτεί από το 2011 μέχρι σήμερα, από δουλειές, εργασίες, συναλλαγές με τους μαθητές τους, project, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και ψηφιακά, στον υποφάκελο αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, είπαμε, έχουν ανθρωποκεντρική διάσταση και θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει η ομάδα μάθος, οι εργατικές μάθος. Πρόθεση της βιωματικής μάθησης μέσα από θεατρικό παιχνίδι, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και αξιοποίηση των προηγούμενων εμπειριών των εκπαιδευτικών και μαθητών. Γίνονται διάφορα βιωματικά με ψυχοεκπαιδευτές, όπως είναι η κυρία Κεμελίου Γιατζηγόνη. Ένα παράδειγμα σας φέρω. Κάθε παιδί διαλέγει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταυτίζεται και ζωγραφίζει τη σημαία της, κάποιο στοιχείο που απέληξε, το σταφύλι κλπ. Και το όνομά του μαθητή και το διαβολεί και το βάζει στο ταμπλό. Ένα άλλο. Διαλέγει μια χώρα και παίρνει έναν εταίρο, ένα άλλο παιδί και χορεύουν το τακό του τυφλού. Προσπαθεί δηλαδή το ένα παιδί να καθοδηγήσει με διάφορα αγγίγματα το άλλο, ώστε να μην τρακάσει τον χώρο, για να δείξουμε την αλληλεγγύη που πρέπει να έχουν οι δύο χώρες μεταξύ τους. Ένα άλλο που είναι σαν το λίγο μεταμή είναι το νησί του Καρχαρία που με σπάρκο ή με κορδέλες κομμάτια μπορούμε να φτιάξουμε ένα νησί, το οποίο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν φωλιά που μας προστατεύει όλους και γύρω γύρω γυρνάει ο Καρχαρίας, παιχνίδια δηλαδή, και είναι σαν την μουσική καρέκλα και όποιο παιδί δεν προλάβει, ας πούμε, να μπει στο νησί, τον τρώει ο Καρχαρίας κλπ. Είναι τόσο πολλά παιχνίδια που δεν προλαβαίνω. Δημιουργική γραφή μέσα από κουκλάκια που συμπλώνουμε κείμενα για την ιστορία, ας πούμε, του ευρώ, ενός ευρώ. Η βιωματική μάθηση μπορώ να πω ότι ήταν αυτό που πήρα τα περισσότερα, γιατί εκεί ίσως λίγο υστερούμε οι περισσότεροι δάσκαλοι στα ψυχοσυναισθηματικά. Τα PowerPoint, εντάξει, μπορεί κανείς να τα κατεβάσει, να τα βρει και αλλού για την ιστορία των θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα βιωματικά ήταν πολύ χρήσιμο κεφάλαιο. Υπάρχει εξατομικευμένη προσέγγιση, λοιπόν, σίγουρα και υποστήριξη των εκπαιδευμένων ώστε να γίνεται προσαρμογή του αντικειμένου ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, όταν ένας εκπαιδευτικός έχει πρώτη τάξη, θα το παρουσιάσει μέσα από παραμύθια, που υπάρχουν και μέσα παραμύθια της Λίδας Βαρβαρούσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας που έχει έξι τάξη, φυσικά, μπορεί να αναφερθεί και μέσα από το μάθημα της Ευρωπαϊκής Εισαγωγή στον πολίτη και σε συνθετότερα θέματα, έτσι, θεσμών κλπ. Δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου. Η κατανόηση των εκπαιδευτικών στόχων και συμφωνία επί ενός σαφούς συμβολέου μάθησης, το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών πρέπει να γίνεται όπως παντού από την αρχή, για να ξέρουν και οι μαθητές τι έχουν να περιμένουν και οι εκπαιδευτικοί. Κατοχύρωση της συμμετοχικότητας των χρηστών, ενίσχυση της διαδικασίας κατάθεσης και μετασχηματισμού των εμπειριών και των ικανοτήτων. Τέλος αυτά τα προσπερνάω. Γιατί είναι και ώρα δύσκολη. Ανάπτυξη των αμφίδρομων σχέσεων διδασκόντων και διδασκομένων. Όλα βασίζονται, σας είπα, στην διάθεση να γίνει το ωραίο ταξίδι και να υπάρχει μια επικοινωνία που βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό. Τόσο και ο κ. Περουλάκης είναι ο επικεφαλής μας, οι εισηγητές που είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές, εμείς οι πολλαπλασιαστές, οι αμπάσαντος, οι τρεις στο Euro. Αλλά και οι μαθητές, όλοι είμαστε ισότιμα μέλη μιας μεγάλης κοινότητας. Η υιοθέτηση και πρόθεση μιας διαβίου διαδικασίας εκπαίδευσης, άτυπη εκπαίδευση, κατά την οποία το άτομο αποκτά αξίες, στάσεις, συμπεριφοράς, δεξιότητες και γνώσεις μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες και τις εκπαιδευτικές επιρροές του περιβάλλοντός του. Η εκπαίδευση γίνεται με διάφορους τρόπους. Με φυσική παρακολούθηση, θεωρητικές εισηγήσεις, βασική πληροφόρηση σχετικά με την ιστορία που σας έλεγα πριν. Όπως από την αρχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα, την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έμαθα και εγώ
πράγματα που τα έκανε μέσα παλιά και δεν τα θυμόμουν. Τι διαφορά έχει, ας πούμε, το κοινοβούλιο με την Επιτροπή. Πόσους ευρωβουλευτές έχουμε στο κοινοβούλιο, με πόσο συμμετέχει η Ελλάδα, διάφορα τέτοια θέματα. Τους θεσμούς. Πώς συνδέονται οι θεσμοί μεταξύ τους. Ποιος αναλαμβάνει το νομοθετικό έργο, την εκτελεστική εξουσία κλπ. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπαίδευση με φυσική παρακολούθηση επίσης γίνεται και με ομιλίες. Παίζει, ας πούμε, η πρωτοβουλία του κ. Περβουλάκη, μας είχαν φωνάξει στην αίθουσα Μιχάλη Κακογιάννη της Πειραιώς και ήταν η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα παιδείας, η κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, η Κύπρια, και μας μίλησε για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Μας είπε κάτι εντυπωσιακό, ότι μπορεί να δίνουν κάποιες κεντρικές οδηγίες σε όλες τις χώρες, αλλά δεν είναι δεσμευτικές αυτές οι οδηγίες για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, τελικά το κάθε κράτος μέλος κάνει τα δικά του, αυτά είναι εκεί. Δεν υπάρχει κεντρική εκπαιδευτική πολιτική. Τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα λοιπόν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίησή τους, όπως αυτά που ακούσαμε πριν, Erasmus Plus ή Twinning, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σταδιοδρομία στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αργότερα να μπορούσε, δυστυχώς εμείς τα τελευταία χρόνια εξάγουμε κυρίως μορφωτικό κεφάλαιο και επαγγελματίες. Η εκπαίδευση με φυσική παρακολούθηση γίνεται επίσης με βιωματικές εκπαιδεύσεις, όπως είπαμε, με βιωματικά εργαστήρια τα οποία έχουν στόχο να δυναμώσουν την ομάδα και το δίκτυο των Teachers for Europe, σαν όπως αυτά τα προγράμματα που κάναμε στο Vision πρόγραμμα επιμόρφωσης, όσοι θυμάστε, όπως αυτά που εδώ είναι η Κωνσταντίνα Σαλιώτη, κάνουν και σε άλλα κέντρα. Κάποιοι που εκπαιδεύσουν τους Teachers for Europe, ώστε να είναι ενεργά μέλη αυτής της ομάδας, με σεβασμό στους κανόνες και στο πλαίσιο της. Να δώσουν ερεθίσματα για σχεδιασμό και υλοποίηση εργασιών με συντάξεις και να αποτελέσουν γέφυρα με τις θεωρητικές τους γνώσεις. Γιατί στο παιδί βέβαια δεν θα βάλεις στήρες διαφάνειες του PowerPoint, το χάσαμε το παιχνίδι. Κυρίως θεατρικά παιχνίδια, κατασκευές, μπορεί να είναι ακόμα και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που θα φτιάξουν μόνοι τους, με καρτούλες, με κάρτες μνήμης για το παιχνίδι. Υπάρχουν πολύ ωραίες πλατφόρμες link που σε πάνε στο Kids Corner και στο Teacher's Corner, εκεί βρίσκεις έτοιμα ψηφιακά παιχνίδια που μπορεί να είναι κατά μνήμης, ας πούμε, χώρα σημαία. Αυτό που ταιριάζουμε, το θυμάστε, το παιχνίδι της μνήμης, έτσι αναβίω. Και πάρα πολλά άλλα. Puzzle με τον χάρτη των ευρωπαϊκών χωρών. Η πρακτική εφαρμογή πρόκειται για την προσωπική ενασχόληση του κάθε εκπαιδευόμενου με το θέμα που έχει επιλέξει και θα κάνει εφαρμογή στην τάξη του. Η πρακτική άσκηση αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τους εξής κύριους στόχους. Τη σύνδεση θεωρίας και πράξης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Και όταν μιλάμε για πράξη, εννοούμε την πρακτική εφαρμογή στην τάξη. Την ενημέρωση των μαθητών για τις νέες συνθήκες, τάσεις και ανάγκες στην αγορά εργασίας. Την αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης με εφαρμογή σε πρακτικά ζητήματα και προβλήματα. Δηλαδή το να τους λες για τον γόνο, δεν θα τους κάνεις εκθυολόγους φυσικά, αλλά μέσα από το πρόγραμμα δόθηκαν στα παιδιά μέχρι και χάρακες χάρτινοι για να μπορούν να μετράνε, ας πούμε, από πόσα εκατοστά και πάνω η γαριδούλα είναι βρόσιμη. Είναι κατάλληλα να τους έρθουν, να τη φάμε, ή από πόσα ξέρω η Μαρίδα, τον τάδε τσάρι με τη διαράκι κλπ. Ήταν όλα δηλαδή συνδεδεμένα στην πράξη. Την ανάλυση των ειδικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Μέσα δηλαδή από το πρόγραμμα παίρνει πολλά πράγματα που θα εφαρμόζει μετά και στη διδασκαλία της ιστορίας και στην ευαίσθητη ζώνη, ανεξάρτητα από το τι της σχολείου. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, πιστεύω. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, υπάρχει καθοδήγηση της κάθε ομάδας εκπαιδευόμενων από τον αντίστοιχο επιβλέποντα τούτο. Υπάρχει ένας πρεσβευτής ambassador που λέμε επιβλέπων σε κάθε ομάδα εργασίας 5-6 ατόμων. Τέσσερις εισηγητές που είναι, είπαμε, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, κυρία Ζεράκη και άλλοι, 40 ομάδες εργασίας, 200 εκπαιδευόμενοι. Δηλαδή κάθε χρονιά περίπου επιμορφώνονται 200 Teachers for Europe σε όλη την Ελλάδα. Από Καστοριά μέχρι Γάμο, Κρήτη, ξέρω εγώ, μέχρι Καλαμάτα και Δημότικο. Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό φόρουμ ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας εκπαιδευμένων και μεταξύ των 4 επιβλεπόντων εισηγητών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε όλα. Υπάρχουν κωδικοί πρόσβαση βέβαια στο φόρουμ, ανάλογα τη διαβάθμιση. Δηλαδή, οι Teachers for Europe με τον κωδικό πρόσβαση που έχουν δεν μπορούν να μπουν σε όλα. Οι επιβλέποντες εισηγητές μπορούν να μπουν σε όλα για να μπορούν να διορθώνουν και να ελέγχουν. Τα τελικά παραδοτέα είναι, αφού γίνει τα οποία δεν πρέπει να σαν φόρμα να αποφασίσετε να συμμετέχετε. Το βασικό είναι
ένα-ενάμιση μήνα να τρέξει το χρόνο στην τάξη και να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούν τα παιδιά. Και αυτό μας είπε και ο κ. Περουλάκης. Το βασικό είναι να το ευχαριστηθούν τα παιδιά και εσείς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάπου μετά το Πάσχα, τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου, πρέπει να συνταχθεί μια τελική εργασία σε ψηφιακή μορφή, όπως είναι αυτά τα διδακτικά σενάρια που γράφουμε στις του ΠΟΕ Α και Β, όσοι κάναμε, ή στο μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης, έτσι, στο οποίο θα συντάξουμε να δείχνουμε τι έχουμε κάνει. Σκοπούς, δράσεις, για να πετύχουν τους σκοπούς και ψηφιακά κάποια, όπως μας έδειξαν οι συνάδελφοι, φωτογραφίες, αποτύπωση των δράσεων που κάναμε στο πρώτο. Τελικό παραδοτέμπο είναι επίσης ένα θεατρικό παιχνίδι, μια ταινία, ένα τραγούδι, μια ιστοσελίδα, ένα ημερολόγιο, ένα τραπέζιο παιχνίδι που φτιάξαν τα παιδιά, ένα αντικείμενο, τα οποία μπορεί να είναι σε ψηφιακή ή όπου χρειάζεται και σε φυσική μορφή. Η συνάδελφος, η Κατερίνα Ελλάζε, μην παρεξηγηθώ τώρα που μνημονεύω, στο Τρίτο Νέας Μήνης, αν θέλετε μπορείτε να κλικάρετε την ιστοσελίδα του Τρίτου Νέας Μήνης, να δείτε τι έχει κάνει. Έφτιαξε πέρσι ένα project, την είχα στην ομάδα μου, που έλεγε «Ταξιδεύοντας με Interrail στις χώρες της Ευρώπης». Ένα πράγμα πραγματικά φανταστικό. Τα παιδάκια είναι εξοικειωμένοι βέβαια με την ΠΟΕ πολύ και οι συνάδελφοι και οι μαθητές της. Πήγαιναν από χώρα σε χώρα και έψαχναν, έκαναν τη μελέτη πώς κάνουν πραγματικά όταν ξεκινάμε να πάμε σε μια νέα χώρα να δούμε κάρτες, πουσία, πράγματα, τα μέρη που θα πάμε να επισκεφτούμε κλπ. Και το έκαναν εκ των προτέρων μέσα από διαδικτυακές πηγές και έφυγαν μετά φαγγέλους και έλεγαν ξέρω Γαλλία και με διαφορετικούς συνδέσμους είχε τα φαγητά, τον εθνικό ύμνο, σπουδαία πρόσωπα της Γαλλίας, έτσι το ίδιο για την Ελλάδα, για την Αυστρία, για τη Γερμανία κλπ. Και ανάλογα με λίγες περισσότερες με φινέτες, όταν κλικάρεις άκουγες στον εθνικό ύμνο ή έβλεπες τη βιογραφία του Μότσαρτ, ας πούμε, ή το ένα ή το άλλο. Βέβαια, αυτό μην σας αγχώνει, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει εξπαίδευση του που έχουν συνεδρώ ο Φίλιππος ή άλλοι συνάδελφοι για να τα καταφέρουν, να τα κάνει πιο βιωματικά τα πράγματα χωρίς πολύ του που έχουν. Τέλος, η τελική εργασία χρειάζεται μια περίληψη του έργου Abstract, η οποία θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα στο φάκελο που σας έλεγα πριν αποτελέσματα. Αν μπείτε στην πλατφόρμα από το σπίτι σας, γιατί εδώ δεν έχουμε ίντερνετ, εκεί που λέει αποτελέσματα μπορείτε να δείτε κατά σχολική χρονιά, 11-12, 12-13, 13-14, τις δράσεις, τα project που έχουν κάνει συνάδελφοι από την Ελλάδα και το Abstract τους. Δηλαδή την περίληψη με το δείγμα. Και τέλος μια βιντεοσκοπημένη μην συνέντευξη η οποία ανατάται στην πλατφόρμα σε χώρο και χρόνο που ανακοινώνεται κέρδος μέσα από το γραφείο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάδοση. Η τελική εργασία έχει βασικό στόχο την αφομοίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για τη μετάδοση γνώσεων και ιδεών στους μαθητές, καθώς και την αποτύπωση της επιτυχημένης και πρωτότυπης πρακτικής άσκησης στα σχολεία. Η σύνταξη της τελικής εργασίας περιλαμβάνει περίπου 25 σελίδες από κάθε εκπαιδευόμενο, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Εγώ πήρα πέρσι εργασία και με 12 σελίδες. Αλλά μόνο και τη βιβλιογραφία να βάλετε τις αγνοήσουμε αυτά. Για τη σύνταξη υπάρχει καθοδήγηση και από τον αμπάσαντο που έχει κάθε ομάδα, αλλά και από τον εισηγητή τον πιο πάνω. Του κάθε εκπαιδευόμενο λοιπόν από τον αντίστοιχο επιβλέποντα αν υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα. Οι επιβλέποντες εισηγητές, είπαμε ότι είναι οι 4 εισηγητές και από εκεί πέρα οι πρεσβευτές εκμορφωτές ανά ομάδα εκπαιδευομένων. 40 ομάδες, 5-6 άτομα κάθε ομάδα, 4 επιβλέποντες εισηγητές που πανεπιστημίου. Η τελική παρουσίαση γίνεται κάπου τον Ιούνιο, πέρσι έγινε στις 23 Ιουνίου σε κάποιο ξενοδοχείο της Αθήνας, σε κάποια αίθουσα. Και γίνεται η παρουσίαση. Όχι όλων των εργασιών, γιατί καταλαβαίνετε 200 εργασίες από την Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο. Κάποιων επιλεγμένων εργασιών που από φέτος η ίδια η ομάδα, μέχρι πέρσι βαθμολογούσαμε εμείς οι αμπάσαντος και οι συγκητές ποια είναι καλύτερη. Φέτος θα γίνεται από την ομάδα την ίδια. Θα αξιολογείται η καλύτερη εργασία μεταξύ των συναδέλφων, η οποία θα παρουσιαστεί στην τελική γιορτή, ας πούμε. Εκεί γίνεται η παρουσίαση λοιπόν και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται η αξιολόγηση του όλου προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια και των εισηγητών, ποιοι οι εισηγητές και ποιοι οι αμπάσαντες βοήθησαν πραγματικά. Δίνεται μια βεβαίωση συμμετοχής και επιμόρφωσης 200 ωρών εξαποστάσεως και διαζώσεις και απονέμεται και μια ειδική κάρτα μέλος, η οποία είναι η κάρτα ας πούμε
μέλους Teachers for Europe, την έφερα έτσι ενδεικτικά για να τη δείτε, σαν σκάτος του ATM, η οποία δεν έχει βέβαια τίποτα τα φοβερά προνόμια, είναι πιο πολύ συμβολική η αξία της, έτσι. Ειδική κάρτα λοιπόν μέλους Teachers for Europe, οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν τη δράση θα αποτελέσουν την ειδική ομάδα εκπαιδευτικών με κύρια δέσμευση να ενθυσίσουν μέσα από τη διευρυμένη εκπαιδευτική τους δράση τη σημασία της προκλήσης και της ευκαιρίας του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Με το τέλος του εμπόρου θα λάβουν βεβαίως συμμετοχή όπως σήμερα, θα τους απονεμηθεί η ειδική κάρτα μέλους κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ολοκλήρωσης δράσης. Και υπάρχει το ταξίδι στις Βρυξέλλες, το οποίο είναι, προαναφέρθηκα, δύο βράδια και με εισηγήσεις και ξενάγηση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κάποιος για να συνεχίσει να είναι για την επόμενη χρονιά μέλος της ομάδας αυτής της Teachers for Europe πρέπει να έχει μια συνεχή δράση, δηλαδή να κάνει κάτι στην τάξη του, να συνεχίσει να κάνει κάποιο project στην τάξη του για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να, να διατηρεί ας πούμε την κάρτα μέλους και να είναι μέλος αυτού του δικτύου. Η διεύθυνση, αν θέλετε να τη σημειώσετε, μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρον υλικό, σας είπα, ανεξάρτητα αν θα εμπλακείτε στον χρόνο ή όχι, ακόμα και για το πλαίσιο της κοινωνικής αγωγής, να διδάξετε ευρωπαϊκούς θεσμούς ή την ιστορία του ευρώ ή την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες παρουσιάσεις με διαφάνειες σε αυτή την πλατφόρμα, στον υποφάκελο δράσης. Και αν θέλετε να δείτε και διάφορα πρότυπα να πάρετε ιδέες, στον υποφάκελο αποτελέσματα. Και εκεί θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Την επιλογή την κάνει κυρίως ο κ. Περδουλάκης που είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πίσω σας έχετε και μια Teachers for Europe, την Κέρτη Μανούσα, τη συνάδελφο. Δεν υπάρχει πλαφόν από τη. Εντάξει, αν υπάρχει δεν το γνωρίζω, κάποιο πλαφόν σίγουρα υπάρχει, αλλά τα κριτήρια είναι κάποια χρόνια υπηρεσίας, ένα μήνυμα, δεν τα θυμάμαι, πενταετία νομίζω τουλάχιστον, γνώση μιας ξένης γλώσσας και να μην είσαι έτοιμος για συνταξιοδότηση με το σκεπτικό ότι όταν θα πεις να μπορείς να έχεις κάποιο μακρόχρονο ανταποδοτικότητα στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες, μετράει πολύ το κατά πόσο έχεις εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, οποιοδήποτε είδους, είτε προγράμματα Comenius, είτε έχεις αποσπασίσει στο εξωτερικό παλιά ως εκπαιδευτικός, αν έχεις ευρωπαϊκή εμπειρία. Και συμμετέχουν και γαλλικών και του ΠΟΕΤ και γυμναστές. Και εγώ πέσα στην ομάδα μου είχα και γυμναστές και καλλιτεχνικών, κ. Τσοπούλα, που είναι στη συνάδελφο. Δεν σημαίνει ότι απάσα τον δάσκαλο κάνει μόνο σε Teachers for Europe του δασκάλου. Η Ζάλια Κατσιάνογλου που είναι σχολική σύμβουλος αγγλικών είναι μία απάστατο η οποία εκπαιδεύει και δασκάλους. Για παράδειγμα. Δεν ξέρετε τι Ζάλια την Κατσιάνογλου. Την έχετε ακούσει από τον Πειραιά. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ωραία. Έφη. Ποιος θα κήρυξε. Άλλη ερώτηση ήταν η ώρα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σίγουρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο, μπορεί να μας τηλεφωνήσει είτε στον κύριο Λαζαρίδη, είτε σε εμάς στη Μαρία και πιστεύω και εσύ, συνάδελφο εδώ. Σαν γραφείο, ναι, καλά Γιάννη. Συγγνώμη, θέλω να κάνω μία διαπίστωση. Μπορεί να είναι και ερώτηση και προτροπή μαζί. Το συζητούσαμε τόση ώρα όσο γινόταν η παρουσίαση εδώ με τους καλούς συναδέλφους. Λέω το εξής, την εξής σκέψη και του λέω μεγαλόφωνο. Γίνονται στα σχολιά μας τόσα πράγματα. Πες πλαίσιο ευέλικτη ζώνη, πες project, πες πώς τα λες. Όλα αυτά με λίγο αν διεμβολιστούν το στοιχείο της παρουσίασης, γιατί εσείς που μιλήσατε, το δουλέψατε αρκετά καλά το θέμα της παρουσίασης. Και δεν το λέω υποτιμητικά, κάθε άλλο. Αυτά όλα μπορούν να αναδειχθούν σε καλές πρακτικές. Τίποτα δεν μας εμποδίζει. Ίσως το μόνο εμπόδιο, όπως είπαμε και όπως ακούστηκε, είναι λίγο η γλώσσα, αλλά πιστεύω ότι εύκολα ξεπερνάει. Αυτό ήθελα. Ναι, είναι σημαντικό Γιάννη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς. Το ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Πιστεύω ότι
το να βγάζουμε έξω αυτές τις καλές πρακτικές, να τις μοιραζόμαστε μεταξύ μας και το ένα σχολείο να παίρνει από το άλλο, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Σαν γραφείο τύπου που είμαστε, εγώ θα παρακαλούσα οτιδήποτε έχουμε, οτιδήποτε θέλουμε, οτιδήποτε μπορούμε να το βγάλουμε έξω στη Νέα Σμύρνη και στην Καλλιθέα, ενδεχομένως αντίστοιχα, θα πρέπει να το κάνουμε. Προσωπικά, πλησιάζω στο τέλος, με αυτή τη χρονιά ολοκληρώνεται ο κύκλος μου στην εκπαίδευση, θα προσπαθήσω από την καινούργια θέση να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Συνάδελφο Νίκο είναι και παλιό σχολικό σύμβουλο, είναι διευθυντή, και σημασία έχει να κάνουμε τα προγράμματα για να τα ευχαριστηθούμε, όχι για να τα προβάλλουμε, ούτε για να γράψουμε στο βιογραφικό μας κάναμε τόσα προγράμματα. Έτσι. Αυτό να μας, σε αυτό να δίνουμε βαρύτητα και αυτό να το νιώθουν και οι μαθητές μας και τα παιδιά μας. Και ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν χρειάζεται να χωνόμαστε επειδή ένα σχολείο έκανε 10 προγράμματα και το άλλο έκανε 5, ας πούμε. Το κάθε σχολείο έχει διαφορετικές δυνατότητες και δεν πρέπει να υπάρξει καμία περίπτωση ανταγωνισμός σε τέτοια. Και την ειδική του δυναμική, το κάθε σχολείο, και το ένα συγκυρώνει το άλλο, θα έλεγα. Και γίνονται πολλά πράγματα σε όλα τα σχολεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.